Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας και σήμερα από το New York College. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη ενδιαφέρον webinar το οποίο διοργανώνει σήμερα ο εκπαιδευτικός μας όμιλος. Όπως έχετε δει τους τελευταίους μήνες, όπου όλοι είχαμε κλειστεί στα σπίτια μας και λόγω της πανδημίας, ο εκπαιδευτικός μας όμιλος κατάφερε να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο σε αυτά τα webinar, τα οποία εξελίσσονται με μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή. Και είναι χαρά μας ότι έχουμε καταφέρει όλο αυτό το διάστημα να φέρουμε σε επαφή με το ευρύ κοινό καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες. Σήμερα λοιπόν είναι μια ξεχωριστή μέρα για τα webinar τα οποία οργανώνουμε, καθώς ασχοληθούμε με το Applied Systemic Management, δηλαδή με το εφαρμοσμένο συστημικό management, το οποίο ακριβώς εξειδικεύεται στο project management. Έχουμε λοιπόν τη χαρά σήμερα να έχουμε τρεις εξαιρετικούς εισηγητές από το Πανεπιστήμιο του Πειραιός, οι οποίοι θα μας αναλύσουν διεξοδικά τι σημαίνει Applied Systemic Management και κυρίως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πειραιός. Θα πρέπει εδώ να πω ότι είναι το μοναδικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρει άδεια άσκησης επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων από το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές στην αγορά εργασίας και είναι κάτι πραγματικά πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα δώσω τον λόγο στον καθηγητή κύριο Νικήτα Σημακόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συστημικού Management, για να μας πει δύο λόγια για το πρόγραμμα και εν συνεχεία θα προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στις εισηγήσεις. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το σημερινό webinar, όπως και όλα τα προηγούμενα, θα παραμείνει ενεργό στο κανάλι μας στο YouTube, οπότε μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε επιθυμεί. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Σημακόπουλο, έχετε τον λόγο. Κύριε Καλαχάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλωσορίζουμε όλους τους παρευρισκομένους. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιός και του CSAP Mastering Προγράμματος, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση να έχουμε κοντά μας, να συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά με το New York College. Είναι μια γέφυρα που κάνουμε ως ένα επαγγελματικό πρόγραμμα με το New York College. Είμαστε αρκετά χαρούμενοι και θέλουμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν τη διοίκηση του κολεγίου, της κυρίας Παυλάκου και Αρβανίτη και τον κύριο Καλαχάνη για την βοήθειά τους, ώστε αυτή η επαγγελματική εσπερίδα που θα παρακολουθήσετε να υλοποιηθεί και υλοποιείται σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε, θα είμαστε τρεις ομιλητές και οι τρεις είμαστε στελέχη του προγράμματος αυτού που είναι καινοτόμο στη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο στη χώρα μας. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Βάρσος, ο οποίος είναι Managing Director μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και ειδικεύεται στο χώρο της υγείας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Βάρσο να μας πει λίγα πράγματα για τον εαυτό του και για την εταιρεία του και για το ΣΥΣΑ πρόγραμμα. Και ο δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Θεοφάνης Γιώτης. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κατά τη γνώμη μου στη χώρα μας στο project management. Έτσι λοιπόν θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω τον κύριο Γιώτη να μας μιλήσει και για τον εαυτό του και για το project management στη χώρα μας και για το ΣΥΣΑ πρόγραμμα. Και τρίτος ομιλητής θα είναι ο Μιλών, όπου σε μια πολύ σύντομη παρουσίαση θα σας παρουσιάσω τις καινοτομίες που προσφέρουμε ως επαγγελματικό mastering πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιός. Παρακαλώ τον κύριο Βάρσο να λάβει το λόγο. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Βάρσος λέγομαι. Εργάζομαι στην εταιρεία MSI Ελλάς. Είναι εταιρεία συμβούλων και υποστηρίζουμε διάφορες εταιρείες επιτοπλίστων στον χώρο της υγείας στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, είτε τα συστήματα αυτά αφορούν στην ποιότητα, στην περιβαλλοντική διαχείριση, στην ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού. Κάνουμε συστήματα συγκριτικής αξιολόγησης, αυτό που λέμε στο χωριό μας benchmarking, και συστήματα επιχειρησιακής αριστείας, δηλαδή εφαρμόζουμε μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 1999
αν και εγώ στο χώρο αυτό βρίσκομαι από το 1986, δίνω και την ηλικία μου. Είμαι εισηγητής στο πρόγραμμα ΣΥΣΑΠ, στο οποίο πιστεύω και οι γνώσεις που δίνουμε μέσω του ΣΥΣΑΠ είναι αυτό που λέμε μπορούν να εφαρμοστούν την επόμενη μέρα. Μιλάμε πολλές φορές για θεωρία, αλλά είναι θεωρία η οποία μπορεί να μπει στην πράξη άμεσα με ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό αυτό. Με quantitative results. Δηλαδή μπορεί κάποιος να εφαρμόσει τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε για να έχει άμεσα αποτελέσματα στην δουλειά του, στην εταιρεία του. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά και σε λίγο θα κάνω και την εισήγησή. Εκτός αν θέλετε να ξεκινήσω τώρα. Ναι, ξεκινάτε κύριε Βάρσο. Μπορείτε να ξεκινήσετε, ναι. Okay, τότε θα σας κάνω εγώ το share screen. Ένα λεπτό. Βλέπετε την οθόνη μου λογικά τώρα. Σωστά. Ναι, οκ. Okay. Είμαστε εντάξει. Ναι, ναι. Ναι, okay. Βλέπουμε. Ναι, χαρά. Λοιπόν, επειδή συνήθως μου κλέβουν το χρόνο, θέλω να σας πω πως η ώρα είναι... Τι ώρα είναι? Είναι 7 και 12. 7 και 12, με την ησυχία σας. Έτσι, για να μην αρχίζουν και φωνάζουν πέρασε η ώρα μου. Νοείται. Η ώρα μου. Θα κάνω κάθε προσπάθεια, κρατήσω 15 λεπτά. Είμαι ενθουσιασμένος σήμερα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτά που κάνουμε στο ΣΥΣΑΠ, γιατί είναι όντως καινοτόμα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και το θέμα της δικής μου εισήγησης σήμερα θα είναι Applied Systemics Approach to Operational Effectiveness. Η λέξη Applied εδώ δεν είναι τυχαία. Θα μιλάμε για πράγματα τα οποία πολλές φορές ακούγονται θεωρητικά, αλλά έχουν πρακτική εφαρμογή την επόμενη μέρα στο γραφείο μας. Είναι πράγματα τα οποία μπορούμε, όπως είπα πριν, να εφαρμόσουμε και να έχουμε συγκεκριμένα και ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα. Η δομή της παρουσίασής μου είναι ως εξής. Θα μιλήσω λίγο για το τι είναι η δυναμική πολυπλοκότητα και πώς μπορώ να προσεγγίσω ένα πρόβλημα ως συμβάνιο σε ένα σύστημα ανατροφοδότησης. Στη συνέχεια θα σας μιλήσω λίγο για το τι είναι η συστημική προσέγγιση, δηλαδή what, how και why κάνουμε συστημική προσέγγιση, το οποίο θα μας οδηγήσει στο ένα slide και μοναδικό, το οποίο θα μιλήσει για το Applied System Approach to Operational Effectiveness. Όλο το υπόλοιπο, όλη η υπόλοιπη ομιλία μου, θα έχει να κάνει με το να χτίσουμε την κατάλληλη υποδομή για να καταλάβουμε ακριβώς πώς εφαρμόζεται η συστημική προσέγγιση σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, έχοντας ως στόχο να αυξήσουμε το effectiveness του συστήματος, εντάξει, την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Και θα σας πω και δύο λόγια στο τέλος για το πώς εφαρμόζουμε τη συστημική στο CISA πρόγραμμα, ώστε να γνωρίζετε κι εσείς ακριβώς τι κάνουμε. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω πως η δυναμική πολυπλοκότητα διέπει σήμερα τη λειτουργία όλων των οργανισμών και όλων των επιχειρήσεων. Και αυτό γίνεται ανάγλυφο το τελευταίο έτος με αυτά που περνάμε με την πανδημία. Παραδοσιακά, για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικός ένας οργανισμός, χρειαζόταν πόρους. Εάν δεν στο σημείο Α, εάν είχε τους πόρους, είχε και τη γνώση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του, στις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών που σχετιζόταν με τη λειτουργία του. Κάποια στιγμή φτάσαμε στο σημείο Γ, που βλέπουμε εδώ, όπου η πολυπλοκότητα, αυτό που λέμε complexity, είναι πολύ μεγαλύτερη της γνώσης που έχει ο κάθε οργανισμός για να μπορεί να τη διαχειριστεί. Στο παρελθόν, λοιπόν, υπήρχε ανάγκη για πόρους, για resources. Πλέον έχουμε ανάγκη την επινοητικότητα, δηλαδή δεν μας λείπουν τα resources, μας λείπει το resourcefulness. Πώς θα μπορέσουμε να μεταφράσουμε αυτά που κάνει ο οργανισμός σε καθημερινότητα με στόχο να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών που σχετίζουν με τη λειτουργία του οργανισμού. Τώρα, θα μιλάμε συνέχεια για συστήματα, στη δικιά μου ομιλία τουλάχιστον, και κάθε σύστημα οριοθετείται χωρικά ή χρονικά, ορίζεται από τη δομή του, εκφράζεται μέσω της λειτουργίας του και επηρεάζεται από το περιβάλλον του. Πάμε να τα κάνουμε αυτά λιανά. Κάθε οργανισμός, στην ουσία, μετασχηματίζει εισερχόμενα σε εξερχόμενα και αυτό είναι αυτό που λέμε είναι η λειτουργία του οργανισμού. Ο οργανισμός, λοιπόν, μέσω της λειτουργίας του μετασχηματίζει inputs σε outputs. Όταν μιλάμε σε ένα σύστημα για δομή,
Η δομή είναι η διάταξη των διαφόρων πόρων που μετασχηματίζουν τα εισερχόμενα σε εξερχόμενα. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά, παίρνω μία παραγγελία, κάνω κάποια πράγματα, καταλήγω με ένα προϊόν το οποίο θα δώσω στον πελάτη. Παίρνω κάποιες απαιτήσεις, κάνω κάποια πράγματα, θα καταλήξω μια υπηρεσία που θα παρέχω στον πελάτη. Τώρα, για να γίνει αυτό, εντός του οργανισμού υπάρχει μια οργανική διάταξη, όπως είπαμε, υπάρχει μια η διαχείριση των λειτουργιών του, των αρμοδιοτήτων του, των δεξιοτήτων και των αλληλεπιδράσεων. Αυτό, όλο αυτό είναι το εσωτερικό πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού. Έχουμε ένα σύστημα πληροφοριών, μέρος το οποίο είναι το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιούμε. Ίσως εφαρμόζουμε κάποια πρότυπα, ίσως τη σειράς ISO ή άλλα πρότυπα για να δομήσουμε τη δουλειά μας. Κάνουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέγεται διαχείριση της διακινδύνευσης ή αυτό που λέμε στο χωριό μου risk management και όλα αυτά εντός ενός πλαισίου ηθικής και δεοντολογίας για να διασφαλίσουν πως υπάρχει μία συνοχή εντός του οργανισμού. Η ηθική και η δεοντολογία εντός του οργανισμού γίνεται για να δημιουργήσουμε συνοχή. Δεν είναι κάτι που κάνουμε επειδή είναι σήμερα της μόδας. Χωρίς την ηθική και την ιδεοντολογία δεν υπάρχει απαραίτητη συνοχή εντός του οργανισμού για να ευθεγραμμίσουμε όλες τις λειτουργίες μας, για να διασφαλίσουμε πως η δομή που έχουμε αναπτύξει είναι αποτελεσματική. Τώρα, σας υπόσχομαι πως το slide αυτό θα είναι το μόνο το οποίο είναι λίγο σύνθετο. Από εδώ και κάτω θα ρέει η κουβέντα μας. Εδώ θα κάνετε λίγο υπομονή. Όλα αυτά λοιπόν είναι το εσωτερικό πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού. Παράλληλα, όπως είπαμε, κάθε σύστημα επηρεάζεται από το περιβάλλον εντός το οποίο αυτό τελεί τη λειτουργία του. Το εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να αφορά άμεσες δυνάμεις, όπως το νομικό, το πολιτιστικό, το οικονομικό και πάει λέγοντας, το τεχνολογικό. Και υπάρχουν και οι έμεσες δυνάμεις οι οποίες ασκούν πιέσεις στον οργανισμό. Και αυτά είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε αυτοί είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές μας, οι ανταγωνιστές μας ή οι διάφοροι κρατικοί φορείς με τους οποίους έχουμε σχέση. Υπάρχει το νομοθετικό και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, το οποίο ασκεί πιέσεις στον οργανισμό. Και εδώ βλέπουμε τώρα πώς το σύστημα επηρεάζεται από όλα αυτά τα στοιχεία, από όλους αυτούς τους παράγοντες, οι οποίες, όπως είπαμε, δημιουργούν δυναμική πολυπλοκότητα. Δυναμική σημαίνει ο παράγοντας χρόνου, δηλαδή όλα αυτά αλλάζουν ακανόνιστα ανά πάσα στιγμή, και δυναμικότητα και πολυπλοκότητα σημαίνει πως υπάρχουν διάφορες σχέσεις μεταξύ όλων αυτών των στοιχείων, οι οποίες σχέσεις δεν είναι fixed, αλλάζουν, μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Εντάξει. Ωστόσο, ο παραδοσιακός οργανισμός, είτε στην Ελλάδα είτε στον εξωτερικό, είναι οργανωμένος μέσω μιας κάθετης οργανωτικής διάρθρωσης. Εδώ βλέπουμε ένα παραδοσιακό οργανόγραμμα, μέσω του οποίου τελεί τις λειτουργίες του. Αν και ο οργανισμός, για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών, στην ουσία λειτουργεί οριζόντια, όχι κάθετα. Έχουμε λοιπόν κάθετες δομές, μέσω των οποίων προσπαθούμε να εκπληρώσουμε οριζόντιες δραστηριότητες ή να εκτελέσουμε οριζόντιες δραστηριότητες. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Ο Aikoff μας λέει πως δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία είναι εξάρτητα μεταξύ τους, αλλά δυναμικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούνται από σύνθετα συστήματα μεταβελόμενων προβλημάτων, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της πανδημίας στην Ελλάδα. Έχουμε το πρόβλημα της πανδημίας, το οποίο συνδέεται με το πρόβλημα το οικονομικό που έχει δημιουργήσει, με το κοινωνικό πρόβλημα, λόγω του ότι έχουμε κλειστεί όλα στα σπίτια μας. Και όλα αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να τα απεξέλθει. Εδώ λοιπόν, προσπαθώντας να λύσουμε το ένα πρόβλημα, δημιουργούμε άλλα προβλήματα. Εάν δεν καταλάβουμε την σχέση μεταξύ όλων αυτών των προβλημάτων, η κάθε προσπάθεια που θα κάνουμε, όσο φιλότιμη και να είναι, δεν θα έχει αποτέλεσμα θετικό. Θα προσπαθούμε να φτιάξουμε το σύστημα από μία πλευρά και το χαλάμε σε μία άλλη πλευρά. Παράλληλα, ο Aikoff μας λέει πως η επιτυχία, και αυτό το slide είναι πάρα πολύ σημαντικό, η επιτυχημένη επίλυση ενός προβλήματος απαιτεί την εύρεστη της σωστής λύσης στο σωστό πρόβλημα. Είμαστε εξαιρετικά καλοί στο να δίνουμε τη σωστή λύση στο λάθος πρόβλημα. Και συνεχίζω ο Aikoff λέγοντας ότι αποτυχάνουμε συχνότερα επειδή επιλύουμε το λάθος πρόβλημα, παρά επειδή δίνουμε λάθος λύση στο σωστό πρόβλημα. Και εδώ να το δούμε αυτό στην πράξη. Εάν υποθέσουμε πως έχουμε μια κατάσταση, αυτή είναι η υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος,
Και εδώ είναι η επιθυμητή κατάσταση του συστήματος. Τα γράμματα είναι πολύ μικρά, αλλά είμαστε όλοι κοντά στον υπολογιστή, λογικά τα βλέπουμε. Έχουμε λοιπόν ένα χάσμα το οποίο δημιουργείται μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης και της επιθυμητής κατάστασης. Η διαφορά αυτή γεφυρώνεται μέσω μιας απόφασης που θα παίρνουμε, η οποία θα μας οδηγεί σε κάποια αποτελέσματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε κάποιο συμβάν, όποιο και να είναι το συμβάν αυτό, μέσω της αναγωγικής προσέγγισης. Βλέπουμε δηλαδή το συμβάν μέσω αυτού που λέμε linear thinking, ή μιας γραμμικής απεικόνησης του προβλήματος, όπου το ίδιο το πρόβλημα είναι ξεχωριστό από τη λύση που δίνουμε. Εάν δούμε όμως αυτή την κατάσταση ως ένα σύστημα ανατροφοδότησης, θα καταλάβουμε πως το πρόβλημα και η λύση δημιουργούν ένα ενιαίο σύνολο. Δηλαδή το πρόβλημα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο της λύσης και η λύση ανεξάρτητο του προβλήματος. Και αυτό γιατί. Αν και βλέπουμε την ίδια δομή όπως πριν, στο σχήμα Α, και εδώ θα δούμε. Μία στιγμή να κουνήσω αυτό, γιατί με ενοχλεί. Okay. Θα δούμε πως έχουμε μία υφιστάμενη κατάσταση και μία επιθυμητή κατάσταση. Γεφυρώνουμε το χάσμα παίρνοντας μία απόφαση, η οποία θα οδηγήσει σε κάποια αποτελέσματα, η οποία στη συνέχεια θα δημιουργήσει μία νέα κατάσταση. Και όχι τόσο απλό, αλλά τι γίνεται. Οι ενέργειες που παίρνουν θα δημιουργήσουν νέες καταστάσεις και στους άλλους οι οποίοι βρίσκονται δίπλα μας. Αλλάζουμε δηλαδή την κατάσταση των συναδέλφων μας, των συμπολιτών μας, των συνοτιδήποτε, οι οποίοι έχουν και αυτοί κάποια επιθυμητή κατάσταση την οποία θέλουν να μεταβούν και αυτοί θα πάρουν κάποιες αποφάσεις για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της υφιστάμενης της δικιάς τους κατάστασης και της επιθυμητής κατάστασης και βλέπω πως αυτό θα επηρεάσει στο μέλλον και τη δικιά μας κατάσταση. Εδώ στην ουσία τι βλέπουμε. Βλέπουμε πως ένα σύστημα ανατροφοδότησης το μέσω του οποίου πολλές φορές ψάχνοντας την καλύτερη λύση θα μας οδηγήσει σε χειρότερα προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν μια σαφή σχέση μεταξύ της πολυπλοκότητας του προβλήματος και της καταλληλότητας της λύσης. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε να σκεπτόμαστε ποια είναι η καλύτερη λύση και να ξεκινήσουμε να σκεπτόμαστε ποια είναι η καταλληλότερη λύση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Και αν θέλει κάποιος να κάνει ένα νοητικό πείραμα το πρωί, ας ντυθεί με τα καλύτερα ρούχα που έχει στην ντουλάπα του. Όχι τα καταλληλότερα για την περίπτωση ή τα καταλληλότερα όσο αφορά το σύνολο, αλλά τα καλύτερα ρούχα. Θα καταλήξει τσίρκο, θα φαίνεται γελίος. Εάν εγώ πάω στην παραλία με τα ρούχα, τα καλύτερα ρούχα που έχω, που ήταν αυτά που φόρεσα στο γάμο μου, θα γελάει ο κόσμος. Δεν επιλέγω λοιπόν τα καλύτερα παπούτσια, επιλέγω τα καταλληλότερα παπούτσια για το παντελόνι που φοράω. Και επιλέγω το καταλληλότερο παντελόνι για το πουκάμισο που φοράω. Και σε ένα οργανισμό γίνεται ακριβώς αυτό το πράγμα. Επιλέγω την καταλληλότερη πολιτική για να διαχειριστώ κατάλληλα τις πιέσεις που δέχομαι εκείνη τη στιγμή με βάση τα δεδομένα του δικού μου περιβάλλοντος. Η προσέγγιση λοιπόν του προβλήματος ως σύστημα ανατροφοδότησης οδηγεί στη βελτίωση των αποφάσεων και αυτό στη σειρά του στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια λίγο για το τι είναι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα, γιατί συνήθως υπάρχει μια σύγχυση γύρω από αυτό. Τι είναι όμως τώρα εξ αρχής το σύστημα. Σύστημα είναι ένα ενιαίο σύνολο, μια οντότητα, το οποίο διατηρεί την ύπαρξή του μέσω της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης των μερών του. Και για να το κάνουμε αυτό για ένα λεπτό λίγο πιο λιανά, και αυτό το slide είναι πάρα πολύ σημαντικό, μπορούμε να πούμε πως σύστημα είναι ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο έχει μία ή περισσότερες λειτουργίες, ένα defined function. Αυτό το defining function μπορεί να είναι ένα σκοπός για ένα οργανικό σύστημα. Εγώ είμαι ένα οργανικό σύστημα και έχω κάποιο σκοπό. Ή το defining function μπορεί να είναι μία λειτουργία για ένα μηχανιστικό σύστημα. Όπως το αυτοκίνητό μου είναι ένα μηχανικό σύστημα, το οποίο δεν έχει σκοπό, έχει μία λειτουργία. Και η λειτουργία του είναι να εξυπηρετεί στο σκοπό κάποιου άλλου συστήματος. Σύστημα λοιπόν είναι ένα ενιαίο σύνολο το οποίο έχει μία ή περισσότερες λειτουργίες, defining function, και το οποίο αποτελείται από δύο περισσότερα ουσιώδη μέρη, τα οποία πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι πως κάθε μέρος του συστήματος, κάθε στοιχείο, μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τις ιδιότητες του συνόλου. Αυτό μας λέει δηλαδή πως υπάρχει ένα connectivity μεταξύ των στοιχείων. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι interdependent. Το κάθε ένα στοιχείο, η λειτουργία του κάθε ενός στοιχείου, εξαρτάται από τις λειτουργίες όλων των υπόλοιπων στοιχείων. Βλέποντας αυτό, καταλαβαίνουμε πως ένας οργανισμός ο οποίος είναι κάθετα δομημένος, αν και εκπληρώνει
οριζόντιες δραστηριότητες ή έχει οριζόντιες δραστηριότητες, οι κάθετες δομές θα δημιουργήσουν τα διάφορα σιλό στις διάφορες οργανωτικές μονάδες, όπου αυτή η επιρροή μεταξύ τους διασπάται. Δηλαδή, δεν μπορεί η μία οργανική μονάδα να επηρεάσει τη δεύτερη οργανική μονάδα και αυτές οι δύο οργανωτικές μονάδες, στην ουσία, λειτουργούν σε ένα σιλό. Δεν λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο. Ο δεύτερος κανόνας είναι πως κανένα από τα ουσιώδη μέρη δεν μπορεί να έχει ανεξάρτητη επίδραση στο σύνολο, που σημαίνει ότι το κάθε ένα μέρος επηρεάζεται από το σύνολο και επηρεάζει το σύνολο. Και τέλος, όταν τα επιμέρους αυτά στοιχεία οργανώνονται σε υποσυστήματα, έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα ουσιώδη μέρη. Μπορούμε να φανταστούμε εδώ έναν άνθρωπο. Ποια είναι τα ουσιώδη μέρη του ανθρώπου? Εάν το defining function του ανθρώπου είναι να ζει, τα ουσιώδη μέρη είναι αυτά χωρίς τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζει. Η καρδιά του, οι πνεύμονες, ο εγκέφαλος κτλ. Κανένα στοιχείο, ο δεύτερος κανόνας, κανένα στοιχείο δεν μπορεί να έχει ανεξάρτητη επίδραση. Δεν μπορεί το μυαλό μου να κάνει κάτι το οποίο δεν θα έχει κάποια επίπτωση στο σύνολο. Όλα αυτά τα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα συστήματα μιλάμε συνήθως για αναδυόμενες ιδιότητες. Η ανάδυση είναι κάτι, αυτό που λέμε στα αγγλικά emergence. Η ανάδυση είναι κάτι η οποία προκύπτει από την αλληλεπίδραση των μερών ενός συνόλου, ενός συστήματος, το οποίο όμως δεν φαίνεται στα μέρη. Όπως ας πούμε η αναδυόμενη ιδιότητα ενός αυτοκινήτου είναι η κίνηση. Εάν πάρω ένα αυτοκίνητο και το κάνω κομμάτια, σε κανένα μέρος, σε κανένα κομμάτι του αυτοκινήτου δεν θα δω κίνηση. Για να υπάρχει κίνηση πρέπει να είναι όλα τα ουσιώδη μέρη του αυτοκινήτου παρόντα, πρέπει να επηρεάζει το ένα το άλλο όπως προβλέπεται, για να μπορεί να αναδύεται η κίνηση σε αυτό το σύστημα. Και από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως ένα σύστημα είναι ένα σύνολο το οποίο δεν μπορεί να διαιρεθεί στα ανεξάρτητα μέρη. Φανταστείτε αυτό, το νούμερο ένα που δείχνουμε εδώ, ένα σύστημα δεν μπορεί να διαιρεθεί στα ανεξάρτητα μέρη, με τον παραδοσιακό τρόπο δομής μιας επιχείρησης, όπου δημιουργούμε κάθετες δομές και ενισχύουμε στην ουσία την οργανωσιακή τους απομόνωση. Δημιουργούμε σιλό μεταξύ των διαφόρων οργανωτικών μονάδων με τρόπο που διασπάται η επικοινωνία. Δεύτερο, οι βασικές ιδιότητες ενός συστήματος στο σύνολό τους προέρχονται από την αλληλεπίδραση και όχι από τη δράση των επιμέρους μερών. Το πρόβλημα δεν θα είναι στην δράση των στοιχείων, θα είναι στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Και εδώ μπορούμε να καταλήξουμε πως όταν ένα σύστημα διασπάται σε ανεξάρτητα μέρη, τόσο τα μέρη όσο και το σύστημα στο σύνολό του χάνουν τις βασικές τους ιδιότητες. Με αποτέλεσμα, η κάθε παρέμβαση να βελτιώσω την αποτελεσματικότητα του συστήματος, κατά πάσα πιθανότητα θα με φέρει σε μια κατάσταση όπου το σύστημα στο σύνολό του θα έχει επιδεινωθεί. Δεν θα βελτιωθεί, θα επιδεινώνω το σύστημα. Κάθε προσπάθεια να βελτιώσω το σύστημα έχει ως αποτέλεσμα ένα χειρότερο σύστημα. Εάν πάρω ένα φαγητό και αλλάξω ένα εάν πάρω ένα παστίτσιο και βγάλω το κιμά και βάλω αντί για κιμά χαβιάρι, αν και το χαβιάρι είναι καλύτερο υλικό από το κιμά, θα έχω καταστρέψει το παστίτσιο. Εδώ λοιπόν θέλουμε να βελτιώσουμε όχι τα μέρη του συστήματος, αλλά τη λειτουργία του συστήματος στο σύνολό της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε λοιπόν για μηχανιστική σκέψη, η παραδοσιακή αναγωγική σκέψη, η οποία έχει τα θεμέλια της στην καρτεζιανή αμφιβολία και αυτό που κάνουμε στις πιο πολλές επιστήμες, είναι να σπάμε το σύστημα στα κομματάκια του, να μελετάμε τα μεμονωμένα μέρη του συστήματος και μετά να ανάγουμε την αποκτηθήσα γνώση στο σύνολο. Τι έχουμε κάνει όμως? Σπάζοντας το σύστημα στα κομματάκια του, έχει χαθεί αυτή η αναδυόμενη ιδιότητα και έχει χαθεί το βασικό defining function αυτού του συστήματος. Το σύστημα αυτό δεν μπορεί πλέον να εκπληρώσει το defining function του. Σε αντίθεση, συστημική προσέγγιση είναι ακριβώς το αντίθετο από τη μηχανιστική. Δηλαδή, αναγνωρίζω, προσδιορίζω το σύνολο το οποίο το υπομελέτη σύστημα αποτελεί ένα πάσπαστο μέρος, κατανοώ τη συμπεριφορά των ιδιοτήτων του συνόλου και μετά αναγνωρίζω το ρόλο, δηλαδή τη λειτουργία του υπομελέτη συστήματος στο σύνολο του οποίου το επιμελέτη σύστημα αποτελεί ένα πάσπαστο μέρος. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση και ας μου δώσει κάποιος από τους συζητητές μία απάντηση. Φάνη, ρωτάω εσένα. Θα σου πω, πάρε τη γυναίκα σου απόψε, έλα στο σπίτι, μαγειρεύω εγώ να φάμε όλοι μαζί, φέρε το κρασί. Τι ερώτηση θα μου κάνεις?
Τι έχεις μαγειρέψει? Γιατί? Για να φέρω το κατάλληλο κρασί. Για να φέρει το καταλληλότερο κρασί. Καταλάβετε. Δεν είπε θα πάω να πάρω το καλύτερο κρασί που υπάρχει. Αναγνωρίζει το σύνολο, το γεύμα, το οποίο του υπομελέτη σύστημα αποτελεί αναπάσπαστο μέρος. Τι θα φάμε, ρε μεγάλη, απόψε? Κατανοώ τη συμπεριφορά και τις ιδιότητες του συνόλου. Α, θα φάμε κοκορέτσι απόψε. Έλα, σε βλέπω, γελάς. Και μετά θα αναγνωρίσω το ρόλο του κρασιού στο μεγαλύτερο σύστημα και θα πει στη γυναίκα ότι θα πάρουμε ένα κόκκινο κρασί βαρύ, γιατί ο βάζος κάνει κοκορέτσι. Προσέξτε, δεν προσπάθησε να βελτιώσει το οποίο είναι το κρασί, προσπάθησε να βελτιώσει το σύνολο, το σύστημα, είναι το γεύμα. Όπως είπαμε λοιπόν πριν, σύστημα είναι όλα αυτά που κάνουμε για να μετασχηματίσουμε εισερχόμενα σε εξερχόμενα. Η αποδοτικότητα του συστήματος αφορά την χρήση των πόρων που χρησιμοποιούμε για να καταλήξουμε εκεί που θέλουμε. Δηλαδή, εκφράζει την αξία, το ωφέλιμο αποτελέσματο τη λειτουργία του συστήματος προς τους χρησιμοποιηθέντες συντελεστές. Συνήθως το εκφράζουμε με κάποιο ποσοστό και λέμε πως η αποδοτικότητα του συστήματος είναι 60%. Η αποτελεσματικότητα από την άλλη του συστήματος έχει να κάνει με το βαθμό επίτευξης, το defining function του συστήματος. Δηλαδή, το σύστημα προσπαθεί να παράξει κάτι. Αυτό το κάτι συνδέεται με το σκοπό του. Θα είναι αποτελεσματικό το σύστημα, ενώ όντως συνδέεται με το σκοπό του. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει κάποιος εδώ, και αυτό που βλέπουμε συνέχεια στην επαγγελματική μας δραστηριότητα τουλάχιστον, είναι όταν κόσμος παίρνει συστήματα τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά και προσπαθεί να τα κάνει πιο αποδοτικά. Δηλαδή, προσπαθεί να κάνει το λάθος με καλύτερο τρόπο. Όσο καλύτερα κάνεις το λάθος, τόσο χειρότερα είσαι. Εντάξει. Εδώ λοιπόν η αποτελεσματικότητα εκφράζει την έκταση στην οποία το σύστημα εκπληρώνει το σκοπό του και η αποδοτικότητα μας λέει τη σχέση εκρόνης-ροών. Συνήθως το κάνουμε 100 για να δούμε πού βρισκόμαστε. Τώρα, effectiveness, η αποτελεσματικότητα, consistent with Peter Drucker, is doing the right thing. Και efficiency, λέει, είναι doing things right. Πρέπει να ξέρω τα σωστά πράγματα που πρέπει να κάνω και μετά αυτά τα σωστά πράγματα να τα κάνω σωστά. Και στη συνέχεια μας λέει, there is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all. Σε κάθε μελέτη που κάνουμε στα συστήματα, βλέπουμε πως υπάρχουν ένα σωρό δραστηριότητες οι οποίες δεν προσθέτουν κάποια αξία στη δραστηριότητα της εταιρείας και σπαταλάτε άπειρος χρόνος και άπειροι πόροι για να κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι αποτελεσματικό. Και αντί να κάτσουν κάτω και να δουν ποια είναι η δομή αυτού του συστήματος και ποια είναι η λειτουργία αυτού του συστήματος και ποιο είναι το defining function αυτού του συστήματος, προσπαθούν να κάνουν το λάθος καλύτερα. Όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε το εξής. Όταν έχουμε χαμηλή αποτελεσματικότητα και χαμηλή αποδοτικότητα, στην ουσία οδηγούμε σε ένα αργό θάνατο. Όταν έχουμε χαμηλή αποτελεσματικότητα και υψηλή αποδοτικότητα, είναι γρήγορος θάνατος. Όταν έχουμε υψηλή αποτελεσματικότητα και χαμηλή αποδοτικότητα, απλώς επιβιώνουμε. Και όταν έχουμε υψηλή αποτελεσματικότητα και υψηλή αποδοτικότητα, we thrive, έχουμε ευημερία. Προσπαθούμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματός μας, να διασφαλίσουμε πως εκπληρώνει το defined function του, αυτή τη λειτουργία που λέγαμε προηγουμένως, και μετά να διασφαλίσουμε την διάταξη των πόρων με τρόπο που επιτυχάνεται μία ψηλή αποδοτικότητα στο σύστημα αυτό. Πρακτικά τώρα, an applied system approach to operational effectiveness, και αυτό θα είναι το τελευταίο slide που θα δούμε. Στην ουσία τι κάνουμε? Στο σημείο αυτό κάνουμε risk management. Δηλαδή, αναγνωρίζω πως η δυναμική πολυπλοκότητα παράγει αβεβαιότητα, η αβεβαιότητα, το effect της αβεβαιότητας είναι η διακινδύνευση, το risk. Προσέξτε, δεν λέω κίνδυνος, λέω διακινδύνευση. Όταν αυτή η διακινδύνευση είναι θετική προς τους στόχους μας, έχω μία ευκαιρία. Όταν είναι αρνητική προς τους στόχους μας, έχω μία απειλή. Διαβάζω λοιπόν συνέχεια το εξωτερικό περιβάλλον και όλα τα στοιχεία που ασκούν πιέσεις στο ιστορικό του οργανισμού. Έχω μία κατεύθυνση για την επιθυμητή κατάσταση στην οποία προσπαθώ να φτάσω. Και εδώ τα δεδομένα που χρησιμοποιώ, όπως βλέπετε, είναι qualitative. Δεν έχω πραγματικά real world δεδομένα εδώ. Είναι πού θέλω να καταλήξω. Και προσπαθώ να μεταβώ από την υφιστάμενη κατάσταση στην επιθυμητή κατάσταση μέσω ενός δομημένου σχεδίου, το οποίο θα βάλω σε εφαρμογή και θα παρακολουθήσω συνεχώς, ώστε να προβώ στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
Αυτό ίσως σας θυμίζει λίγο το plan, do, check, act του Deming. Μπορώ να πάω από οποιοδήποτε σημείο σε οποιοδήποτε σημείο και εδώ βλέπω πως αυτός ο βρόγχος ανάδρασης διασφαλίζει την αποδοτικότητα, το efficiency του συστήματος, που σημαίνει πρέπει να χτίσω και ένα δεύτερο βρόγχο, όπου έχω μια καλή οπτική της πραγματικής κατάστασης εντός του οργανισμού, για να εντοπίσω τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία. Σίγουρα όλοι έχουμε σε κάποια στιγμή στο παρελθόν, κάνουμε ένα SWOT. Strengths, weaknesses, τα οποία έρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον, opportunities and threats από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό το σχηματάκι λοιπόν είναι η πρακτική εφαρμογή της στιμικής ανά πάσα στιγμή, ο τρόπος εφαρμογής του SWOT με το μοντέλο Plan, Do, Check, Act του Deming, με ένα τρόπο ο οποίος έχει built-in βρόχους ανάδρασης για να μπορέσουν να έχουν συνεχή βελτίωση. Και κλείνοντας θα σας πω πως η συστημική σκέψη είναι μια δομημένη προσέγγιση και μια εξειδικευμένη γλώσσα, η οποία κάνοντας χρήση ένα σύλλογο εργαλείων μπορούμε να πάρουμε σύνθετες καταστάσεις, να τις μελετήσουμε για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες και να βελτιώσουμε το σύστημα στο σύνολό του. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε παράλληλα πως τα συστημικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε και στο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δυνατά για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε την πραγματική κατάσταση του συστήματος για να καταλήξουμε στο κύριο αίτιο που αφορά στο πρόβλημα που μελετάμε. Αυτά τα εργαλεία τα χρησιμοποιούμε είτε είναι soft είτε hard για να καταλήξουμε μια πλούσια εικόνα του προβλήματος για να μπορέσουμε να έχουμε μια και εξωστρέφεια όσο αφορά την επίλυση του προβλήματος, αλλά και μια συνοχή ως προς την επίλυσή του. If you change the way that you look at things, the things that you look at change. Εάν κοιτάξω το σύστημα μέσω της συστημικής, μπορώ να δω πραγματικά ποιο είναι το σύστημα και πραγματικά πού μπορώ να επέμβω. Και όλα αυτά που είπαμε τα εφαρμόζουμε με βάση τα εργαλεία που μελετάμε και διδάσκουμε στο CSAP, σε αρκετές εταιρείες, εδώ πρέπει να ξέρετε κάποιες από τις εταιρείες και τους οργανισμούς αυτούς, οι οποίοι τα έχουν βάλει στην πρακτική τους σε καθημερινό επίπεδο. Πάλι δεν μιλάμε για θεωρία. Εδώ θα τελειώσω. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη αν πήγα λίγο πιο πάνω. Νομίζω πήγα 3 λεπτά πιο πάνω. Υπάρχει πρόβλημα, ήταν εξαιρετική εισήγηση. Ό,τι ερώτηση υπάρχει, με μεγάλη χαρά και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Έχω εγώ μια ερώτηση. Βλέπω, ό,τι θέλετε. Βλέπω πάρα πολλές επιρροές και από την κυβερνητική, που είναι κατεξοχήν επιστήμη συστημάτων. Από τα εργαλεία που σας έδειξα, ίσως γνωρίσατε το πάνω δεξιά, είναι αυτό. Έλα. Αυτό το εργαλείο. Το λέμε Viable Systems Model και είναι του Stafford Beer. Είναι κυβερνητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για να δομήσουμε ένα βιώσιμο οργανισμό. Τα μαθήματα που κάνουμε στο πρόγραμμά μας είναι μισά ανήκουν στην κυβερνητική και τα άλλα μισά στη συστημική σκέψη. Και συνθέτουμε ένα ενιαίο σύλλογο για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την πολυπλοκότητα. Εξαιρετική δουλειά. Από μένα τα συγχαρητήρια μου, δεν έχω να πω πιο πολλά. Εγώ το μόνο το οποίο λέω πάντοτε να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς σε κάθε τομέα. Θα ήθελα, Σιμακόπουλος, θα ήθελα κύριε Καλαχάνη να συγκεντρώσετε μέσω του chat τις ερωτήσεις. Δεν έχουμε κάποια ερώτηση αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω πάντως ο κόσμος είναι αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε πάρα πολύ προσοχή. Δεν έχουμε κάποια ερώτηση αυτή τη στιγμή. Και το λέμε όποιος φίλος θέλει να ρωτήσει κάτι. Τέλος οι ερωτήσεις κύριε Καλαχάνη. Όποιος φίλος θέλει να γράψει στο chat την ερώτησή του και θα διαβάσουμε όλες στο τέλος. Με μεγάλη χαρά. Ο κύριος Γιώτης έχει το λόγο και παρακαλώ να παρουσιάσει και λίγο τις δραστηριότητες του. Καλησπέρα σε όλους. Μισό λεπτό να μοιράσω και εγώ την οθόνη μου. Κανονικά θα πρέπει να έχει εμφανιστεί η οθόνη μου. Τη βλέπουμε ήδη την οθόνη σας. Και τώρα πρέπει να βλέπετε την πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης μου. Ναι. Όλα εντάξει. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Καλαχάνη και τον κύριο Σιμακόπουλο για τη σημερινή πρόσκληση. Σε αυτό το πρόγραμμα του CSAP, ο Μιλών είναι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το project management και το agile project management. Οπότε όσοι από εσάς ενδιαφέρονται να δούνε το πρόγραμμα,
θα μπορούσαν είτε να μας μιλήσουν ξεχωριστά ή να επικοινωνήσουν μαζί μας. Λοιπόν, ο δικός μου τίτλος ομιλίας, πέρα από το να κουβαλάω το κρασί για το κοκορέτσι του κ. Βάσου, είναι Applied Project Management και Applied Agile Project Management. Μία σύντομη ατζέντα είναι τι είναι το project management, πόσο παλιό είναι, η μεγάλη εικόνα του project management, στατιστικά για το agile, πώς το agile μας... Γύρισα. Κάποιος ακούγεται. Πώς το agile... Μόλις γύρισα, δηλαδή. Μόλις τροκάζεις την καρέκλα. Κάποιος ακούγεται. Πώς το... Όχι, λοιπόν, πρόσεξε. Θα το διευθετήσουμε αμέσως. Ο άνθρωπος είναι... Κάποιος ακούγεται live στο ίντερνετ. Αυτό που χρειάζεται. Λοιπόν, θα δούμε πώς το Agile κάνει τη δουλειά visible, θα δούμε κάποια case studies από ING, Zappos, IBM, C-SAP, Amazon και το καθεξής και θα δούμε κάτι για επιστοποίησεις. Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Θεοφάνης Γιώτης, ασχολούμαι από τη δεκαετία του 80 με projects, άρα όλη μου δουλειά είναι project management. Υπήρξα για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων, το Project Management Institute, και είμαι διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία 12PM, η οποία ασχολείται με υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο σε project program και portfolio management. Από εκπαίδευση, πιστοποίηση, δημιουργία γραφεία διοίκησης, γραφείο διοίκησης έργων και το καθεξής. Και έχω τρέξει πάνω από 500 έργα περίπου σε όλους αυτούς τους τομείς της οικονομίας. Επίσης, εκπροσωπώ την Ελλάδα στον ISO, στην τεχνική επιτροπή του ISO, η οποία δημιουργεί τα πρότυπα για project management. Είναι η επιτροπή Technical Committee 258 του ISO, ο οποίος θέλει μπορεί να βρει την επιτροπή στο ίντερνετ, η οποία παράγει πρότυπα για project management. Για πάμε να δούμε πόσο παλιό είναι το project management και κατά πόσο είναι applied. Το project management είναι τόσο παλιό όσο είναι η ανθρωπότητα. Από την ώρα που ο άνθρωπος ήρθε στον πλανήτη, κάνει projects. Από τα πιο παλιά καταγεγραμμένα είναι οι πυραμίδες της Γκίζας και μπορούμε να φτάσουμε σήμερα σε οτιδήποτε θα σας πω σε λίγο ότι είναι project. Το project είναι κάτι προσωρινό. Έχει αρχή, μέση και τέλος και παράγει κάτι μοναδικό. Αυτό είναι ο οδηγός του ότι είναι project με βάση τον οδηγό του PMBOK. Κάποια έργα τα οποία αναγνωρίζετε όλοι σας, από το Σινικό τείχος στην Ακρόπολη, τις πυραμίδες στην Αίγυπτο, το Ευπαλίνιο όριγμα, το Palm, budget 2,2 billion, την Αγιά Σοφιά, με budget 1,8 billion σε σημερινά χρήματα, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ένα τεχνούργημα, ένα καμάρι τεχνικής σαν έργο, το οποίο έχει βραβευτεί και από το American Society of Civil Engineers, το Burj Al Arab, ένα ειδικό ξενοδοχείο, μία από τις πιο ακριβές κατασκευές που έχουν γίνει στον πλανήτη. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ταιριάζει το project management μέσα στην λειτουργία των οργανισμών. Οι οργανισμοί πριν ξεκινήσουν έργο και αφού τελειώσουν ένα έργο, βρίσκονται στην κατάσταση που λέμε operations management. Βρίσκονται σε αυτό που λέμε η καθημερινή τους λειτουργία. Κάποια στιγμή λοιπόν υλοποιούν ένα έργο, το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος, και όταν το έργο τελειώσει, τότε το έργο πηγαίνει σε operations management, σε καθημερινή λειτουργία. Σκεφτείτε τη γέφυρα του Ρίου. Όταν τελειώσει η γέφυρα του Ρίου, πηγαίνει σε κυκλοφορία. Σκεφτείτε την Αττική Οδό. Σκεφτείτε ένα καινούριο προϊόν. Επομένως, τα έργα τα ξεκινάμε, τα κάνουμε planning, τα υλοποιούμε, τα ελέγχουμε και στο τέλος τα κλείνουμε. Τώρα, οι οργανισμοί βρίσκονται σε δύο καταστάσεις. Ή λειτουργούν στην καθημερινότητά τους, είναι αυτό που λέμε run the organization, ή κάνουμε αλλαγές, change the organization. Το να αλλάξω ένα οργανισμό σημαίνει ότι τρέχω έργα. Θα μείνω για λίγο σε αυτή τη διαφάνεια που μου δείχνει τι μπαίνει στην κατηγορία operations management, business as usual, είναι η πρώτη στήλη, και ποιοι τομείς οικονομίας είναι projects. Θα δείτε ότι είναι ο πόλεμος, new product design, οτιδήποτε σχεδιάζω και οτιδήποτε κατασκευάζω, οτιδήποτε IT project κάνω, αγροτικός τομέας, κατασκευή πλοίων και αεροσκαφών, outsourcing, όλη η βιομηχανία του κινηματογράφου, ό,τι εκδήλωση γίνεται παγκοσμίως, oil and gas, advertising και το καθεξής. Έρευνες λένε ότι το project management παράγει το 40% του παγκοσμίου ΕΠ. Το 40% του παγκοσμίου ΕΠ. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται για project management. Μέχρι το 2027 εκτιμάται ότι θα υπάρχει μια ζήτηση 88 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως για project management.
Από αυτούς πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ξέρουμε σήμερα, πρέπει να είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Άρα ζητούνται 88, 3 εκατομμύρια είναι οι πιστοποιημένοι. Πάμε να δούμε λίγο τι σημαίνει επιτυχημένο έργο και κατά πόσο τα έργα είναι επιτυχημένα. Ο παλιός ορισμός επιτυχίας ήταν να παραδώσω το έργο on budget, on schedule και on scope. Ο καινούριος ορισμός βάζει και άλλες παραμέτρους, όπως πολύ καλή χρήση των resources, risk management, διακινδύνευση, customer satisfaction. Ένα διάσημο αποτυχημένο έργο, το οποίο πιθανώς θα το ξέρετε, είναι το αεροδρόμιο του Βερολίνου. Με αρχικό budget 600 εκατομμύρια, κάποια στιγμή είδαμε στο Bloomberg να έχει φτάσει τα 6 billion, άρα 10 φορές υπέρβαση. Η ημερομηνία έναρξης πήγε 10 χρόνια πίσω, από 30 Οκτωβρίου του 2011 άνοιξε 31 Οκτωβρίου του 20, και το τελικό κόστος εκτιμάται ότι έχει ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία δυστυχώς είναι απογοητευτικά. Μόνο το 30% των έργων είναι επιτυχημένα, είναι η πράσινη περιοχή, διαχρονική. Αυτά τα στοιχεία έρχονται από μια αμερικάνικη εταιρεία, το Status Group. Το 20% των έργων σκοτώνεται, δεν τελειώνει ποτέ. Και τα μισά έργα, το 50% έχει υπέρβαση budget ή υπέρβαση χρόνου. Άρα ουσιαστικά το 70% των έργων έχει πρόβλημα και το 30% είναι επιτυχημένο. Εδώ θα δείτε 19 ελληνικά ολυμπιακά έργα, τα οποία βέβαια τελείωσαν on time, γιατί δεν μπορούσαν να καθυστερήσουν πριν τον Αύγουστο του 2004. Παρ' όλα αυτά, οι υπερβάσεις κόστους ένα έργο ήταν αυτά τα οποία βλέπετε. Από 60 φορές πάνω έως 120 φορές πάνω έως 37 φορές πάνω και το καθεξής. Κατά μέσο όρο, 511% υπέρβαση. Τώρα, πώς τα έργα δίνουν value, πώς παράγουν value τα έργα. Τα έργα για να παραδώσουν value πρέπει να δώσουμε παραδοτέα. Πρέπει να δώσουμε παραδοτέα σε αυτό που θα το χρησιμοποιήσει. Και γι' αυτό χωρίζουμε τα έργα σε φάσεις. Υπάρχουν 4 μοντέλα για να χωρίσω τα έργα σε φάσεις. Το predictive, το iterative, το incremental και το adaptive. Και βέβαια όταν κάνουμε mix αυτών των μοντέλων έχουμε αυτό που λέμε το υβριδικό μοντέλο. Στο predictive μοντέλο χωρίζουμε το έργο σε φάσεις και παραδίδουμε όλο το προϊόν στο τέλος, γέφυρα του ρίου. Incremental life cycle. Χωρίζουμε το έργο σε φάσεις και παραδίδουμε λειτουργικά κομμάτια του προϊόντος στο τέλος κάθε φάσης. Αττική οδός. Κομμάτι κυκλοφορία. Το Agile έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Χωρίζουμε το έργο σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια. Και στο τέλος αυτών των μικρών κομματιών, αυτά λέγονται sprints iterations και έχουν μήκος 1 με 4 εβδομάδες, εκεί παραδίδουμε λειτουργικά κομμάτια στον πελάτη. Άρα, αν συγκρίνουμε το παραδοσιακό μοντέλο όπου παραδίδουμε τα πάντα στο τέλος με το Agile δίνει μικρά λειτουργικά κομμάτια συνεχώς σε 1 έως 4 εβδομάδες σε σχέση με το παραδοσιακό μοντέλο το οποίο παραδίδει τα πάντα στο τέλος. Επειδή είναι επίκαιρο και το θέμα των εμβολίων και των φαρμάκων, αυτό είναι το μοντέλο με το οποίο η ανθρωπότητα έφτιαχνε φάρμακα και ήθελε 10 περίπου πλάς χρόνια. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, οι New York Times δημοσίευσαν ένα άρθρο το οποίο λένε: εάν ακολουθήσουμε την παραδοσιακή προσέγγιση για να βγάλουμε το φάρμακο θα βγει το 2036. Αν αλλάξουμε την προσέγγιση και πάμε και κάνουμε πράγματα παράλληλα με άλλο τρόπο, το φάρμακο θα βγει στο τέλος του 2021. Το βγάλαμε λίγο πιο πριν. Εδώ βλέπουμε να είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος και να κάνουν πράγματα παράλληλα τα οποία παλιά δεν τα κάναν και τα κάναν σεριακά. Και μία διαφάνεια η οποία δείχνει τη διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων είναι εδώ, τα επιτυχημένα και αποτυχημένα με παραδοσιακό και με agile μοντέλο. Παραδοσιακό 14% επιτυχημένα, agile 42%. Παραδοσιακό 29% failed. Agile 9% failed. Άρα εδώ μπορούμε να δούμε visually πόσο διαφορετικό είναι το ένα μοντέλο από το άλλο. Ένας venture capitalist που λέγεται Maxwell έχει περιγράψει το εξής, ότι η παραγωγικότητα των ομάδων μειώνεται όσο δουλεύουμε περισσότερο, γιατί κουραζόμαστε, κάνουμε λάθη και δεν μπορούμε να αποδώσουμε. Και έχει φτιάξει τον περίφημο Maxwell's Curve, το οποίο λέει waterfall ομάδες οι οποίες δουλεύουν 58 ώρες τη βδομάδα παραδίδουν περίπου 80 και agile ομάδες που δουλεύουν με scrum, το scrum είναι η πιο ευρέως agile προσέγγιση, παραδίδουν τα διπλάσια δουλεύοντας τις μισές ώρες. Αυτό ουσιαστικά οδήγησε τον Jeff Sutherland, ο οποίος είναι ένας από τους δύο ανθρώπους που φτιάξαν το scrum, να περιγράψει ότι
Το Scrum είναι η τέχνη να κάνω τα διπλά στο μισό χρόνο. Αυτό σημαίνει αύξηση παραγωγικότητας κατά 300%. Και γιατί οι εταιρείες θέλουν να έχουν αύξηση παραγωγικότητας? Γιατί το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε είναι fast moving. Τόσο fast moving που δεν το πιστεύουμε. Από τις 500 εταιρείες του δίκτυου Fortune 500, το 1955, το 2016 είχαν επιβιώσει μόνο 60. Οι υπόλοιπες 440 απλώς χαθήκανε. Ο ίδιος δείκτης, 2000 με 2017, το 50% των εταιριών έχουν χαθεί. 2000 με 2017, το 50% των εταιριών έχουν χαθεί. Πάμε λίγο στο πιο διάσημο περιοδικό παγκοσμίως για business, το Harvard Business Review. Όταν κάτι γράφεται στο HBR πρέπει να το διαβάζουμε. Όταν κάτι βγαίνει στο εξώφυλλο του HBR πρέπει να το διαβάσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. 2016, Agile στο εξώφυλλο του Harvard Business Review. 2018, Cover Page στο HBR για Agile. Μιλάει για Agile at Scale σε όλο τον οργανισμό. Μάιος και Ιούνιος το 20. Καινούριο Cover Page στο Harvard Business Review, The Agile Executive. Τώρα, τι κάνει το Agile? Το Agile κάνει διάφορα πράγματα. Ένα από τα βασικά πράγματα που κάνει είναι να κάνει τη δουλειά visible. Να κάνει τη δουλειά visible. Ένα κλασικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε στο Agile είναι το Kanban Board, το οποίο ουσιαστικά παίρνει ό,τι δουλειά έχουμε να κάνουμε και την κάνει visual στον τοίχο. Σε τρεις στήλες. Το to do, doing, done. Ο Peter Drucker έχει πει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε manage οτιδήποτε αν δεν το μετρήσουμε. Επίσης, δεν μπορούμε να κάνουμε manage οτιδήποτε αν δεν μπορούμε να το δούμε. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να κάνει manage πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί. Άρα, το Agile και το Lean κάνουν τη δουλειά visible και είναι πολύ πιο εύκολο για τον ανθρώπινο εγκέφαλο να χειριστεί αυτό. Επίσης, κάτι άλλο, ο εγκέφαλος. Στον εγκέφαλο δεν του αρέσει το κείμενο. Στον εγκέφαλο αρέσουν οι φωτογραφίες. Και γι' αυτό επεξεργάζεται τις φωτογραφίες 60.000 φορές πιο γρήγορα από το κείμενο. Σκεφτείτε, Δευτέρα πρωί έχουμε βάλει 4 πράγματα που έχουμε να κάνουμε σε ένα Kanban board. Ξεκινάμε να τα κάνουμε, τελειώνουμε κάτι και αρχίζουμε και τα μετακινούμε προς τα δεξιά. Εδώ θα δείτε το Kanban board με το οποίο έγινε η εταιρεία Skype, την οποία την αγόρασε η Microsoft, νομίζω, 6 ή 8 billion. Εδώ θα δείτε το Kanban board που έκανε ένας φίλος, ο Αλέξανδρος ο Δούκας, σε ένα αεροδρόμιο στην Ιορδανία, σε ένα κατασκευαστικό έργο. Λοιπόν, επίσης το Agile, όλη η δουλειά που θέλουμε να κάνουμε την καταγράφουμε κάπου που λέγεται Product Backlog. Το Product Backlog είναι ένα δομικό στοιχείο του Agile για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το έργο. Όπως έλεγε προηγουμένως ο Δημήτρης, μίλαγε για σύστημα. Όλα τα έργα, να ξέρετε, είναι system. Όλα τα έργα είναι ένα σύστημα, το οποίο έχουν ένα defined function, το οποίο έχει να κάνει με το τι θα παραδώσουμε στο έργο. Πάμε να δούμε κάποιες agile εταιρείες που τις ξέρετε. Spotify θεωρείται από τις πιο agile εταιρείες παγκοσμίως. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εσάς είναι συνδρομητές της Spotify. Μικρές ομάδες, κάτω από 8 άτομα. Community είναι πιο σημαντικό από το hierarchy. Οι ομάδες έχουν αυτονομία και είναι aligned με την εταιρεία. Είναι motivated και προσπαθούν, σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, να αποτύχουν πολύ πιο γρήγορα από τους άλλους. Γιατί αν κάνω fail fast, γλιτώνω χρήματα. Ενώ αν κάνω fail late, χάνω πάρα πολλά χρήματα. Agile Transformation σε μια τράπεζα, ING Netherlands. Το άρθρο είναι γραμμένο στο Harvard Business Review. 3.500 άτομα, μπήκαν σε 450 ομάδες. Η ING Netherlands άλλαξε το παραγωγικό της μοντέλο, φεύγοντας από το παραδοσιακό ιεραρχικό μοντέλο και πηγαίνοντας στο Agile. Η IBM, η πιο παλιά εταιρεία πληροφορικής στον πλανήτη, έχει κάνει Agile Transformation. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το Agile Transformation είναι αυτός. Υπάρχει YouTube βίντεο με την ομιλία του Marshall, ο οποίος εξηγεί πώς η IBM έκανε Agile Transformation. Ζάπος. Από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που χρησιμοποιούν το Agile. Agile for everybody. Building a customer-centric organization. Οι agile οργανισμοί εστιάζουν πάρα πολύ στον πελάτη. Και πάμε στην Amazon. Σήμερα νομίζω ο Jeff Bezos πέταξε στο διάστημα. Η Amazon είναι μία από τις πρώτες εταιρείες οι οποίες εφαρμόζουν το Agile. Μία τεχνική την οποία χρησιμοποιούσε ο Bezos για να κάνει την Amazon πελατοκεντρική, customer-centric, ήταν ένα πολύ απλό trick. Ποιο ήταν το trick? Σε κάθε meeting room που είχε μέσα στην εταιρεία,
είχε μια κενή καρέκλα πάνω στην οποία υπήρχε ένα μπλουζάκι που έλεγε customer. Που σημαίνει ότι αυτή η καρέκλα κατά τον Μπέζος ήταν η πιο σημαντική καρέκλα στο δωμάτιο. Επομένως, όποια κουβέντα γινόταν στο δωμάτιο που δεν είχε σαν σκοπό να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του πελάτη, αυτή η κουβέντα σταματούσε. Γιατί δεν ενδιέφερε το πιο σημαντικό άτομο στο δωμάτιο. Έλεγε προηγουμένως ο Δημήτρης ότι κάνουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν δίνουν value. Προφανώς το να κάνω κουβέντα το οποίο δεν δίνει value στον πελάτη μου, από τον οποίο ζούμε όλοι μας, τότε έχω πρόβλημα. Empty chair. Υπάρχει στην Ελλάδα μια εταιρεία που κάνει το empty chair. Πάμε στη Microsoft. Παλιός adopter του Agile. Όταν είναι μια δήλωση του διευθύνοντα συμβούλου του, της Microsoft, η οποία είπε θα χαλάσω το παλιό μοντέλο με το οποίο λειτουργούσε η εταιρεία, που είχε testers και developers, και θα κάνω ομάδες όπου οι πάντες είναι μαζί. Και ένα βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει για το πώς έχει γίνει ένα software το οποίο λέγεται Visual Studio, όπου φεύγοντας από το παραδοσιακό μοντέλο και πηγαίνοντας στο Agile, 3.000 developers, μειώσαν τα προβλήματα του software από 30.000 σε 3.000. Μειώσαν τα προβλήματα από 30.000 σε 3.000. Δραματική μείωση. Η εταιρεία SAP, το μεγαλύτερο εμπορικολογιστικό software στον πλανήτη, έχει κάνει Agile Transformation και εφαρμόζει SAP, εφαρμόζει Agile σε 2.000 ομάδες του SAP. Δημοσιευμένο στο Harvard Business Review του άρθρου. Η Google. Μικρές ομάδες των 5 ατόμων, περίπου, εφαρμόζουν Agile, νομίζω, από την αρχή που έχει γίνει η Google. Κάνουν άπειρα test automated κάθε μέρα, 75 εκατομμύρια automated test cases per day, για να κάνουν deliver προϊόν σε εμάς που χρησιμοποιούμε το Google Search. Αυτή η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση 2 τρίλιον. Και η Microsoft έχει 2 τρίλιον. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο, να ξέρετε. Αυτά ήταν το κατά πόσο applied είναι το project management. Και πάμε να δούμε κάποιες πιστοποιήσεις που υπάρχουν από το PMI. Το PMI έχει διάφορες πιστοποιήσεις για project management, για agile project management, για business analysis, για scheduling, για risk management, για portfolio management, για program management. Η πιο διάσημη πιστοποίησή του είναι το project management professional, το PMP. Όπου με τα σημερινά στοιχεία παγκοσμίως υπάρχουν πιστοποιημένοι περίπου 1.150.000. Πέρυσι ήταν 1.037.000. Και με βάση τα περσινά στοιχεία, η εξέλιξη των πιστοποιημένων PMPs παγκοσμίως ήταν αυτή. Θα δείτε μια εκθετική αύξηση πιστοποιημένων ανθρώπων. Στην Ελλάδα, η αύξηση των πιστοποιημένων ανθρώπων είναι αυτή. 30 Ιουνίου είχαμε 1.246 φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι πιστοποιημένα κατά PMP, και οι πρώτοι 7 που πιστοποιηθήκαν το διάστημα 2000 με 2004 είναι αυτοί. Πιθανώς κάποιον, έχετε κάποιο γνωστό εκτός από μένα που βρίσκουμε στη λίστα. Η λίστα νομίζω είναι με αλφαβητική σειρά, όχι. Νομίζω είναι με χρόνο πιστοποίησης. Για να ξαναπάμε πάλι στην αρχική μας ερώτηση. Η αρχική μας ερώτηση είναι πόσο παλιό είναι το project management. Είναι applied. Το project management όχι είναι μόνο applied, αλλά σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, μέχρι το 2030 θα παράγει το 50% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Το 50% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Άρα όλοι μας, χωρίς να το καταλάβουμε, κάνουμε projects. Στα σπίτια μας, πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι κάνουμε operations management. Η απάντηση είναι εντελώς διαφορετική. Στα σπίτια μας το 90% από τις δουλειές που κάνουμε είναι μικρά projects. Από το σούπερ μάρκετ, από το μαγείρεμα, από το να πάω εκδρομή, από το να βγω έξω, από το να βάλω πλυντήρια, όλα αυτά είναι μικρά projects. Δεν είναι operations management. Operations management σημαίνει κάνω το ίδιο πράγμα συνεχώς, χωρίς να κάνω καθόλου planning. Ένα τελευταίο πριν κλείσω. Η εταιρεία μου δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια και κάνει διάφορα πράγματα για project, program και portfolio management. Είμαστε στοχευμένοι σε αυτό. Δεν ξεφεύγουμε από αυτό. Όπως ο Δημήτρης είναι στοχευμένος στο systems και στο ISO και στην πιστοποίηση διαδικασιών και στο KPIs. Η δικιά μου εταιρεία είναι εστιασμένη σε υπηρεσίες για project management. Και με αυτά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν, μπορούμε να τις απαντήσουμε τώρα, μπορούμε να τις απαντήσουμε offline, μπορούμε
Εδώ ο συντονιστής θα μας πει, ο κύριος Καλαχάνης. Δεν έχουμε κάποια ερώτηση αυτή τη στιγμή. Μόνο ένας φίλος, ο Γιάννης, έχει γράψει ρήτρες. Δεν υπήρχαν. Έχει βάλει ένα ερώτημα, οπότε αν μπορεί λίγο να το... Ρήτρες πού, στο αεροδρόμιο του Βερολίνου? Αν μπορεί ο φίλος να μας το διευκρινίσει. Αν είναι για το αεροδρόμιο του Βερολίνου, να απαντήσω. Αν μας ακούει ο Γιάννης. Ρήτρες προφανώς είναι για το αεροδρόμιο του Βερολίνου. Αυτό το case study νομίζω θα διδάσκεται για τα επόμενα 100 χρόνια σε όλα τα πανεπιστήμια. Όταν μπλέξουν οι πολιτικοί με τα projects, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν έχει να κάνει μόνο με επιστήμη, έχει να κάνει και με politics. Στο αεροδρόμιο του Βερολίνου αλλάξανε το major contractor το 2018, μετά από 8 χρόνια. Καταλάβανε ότι η εταιρεία που είχε να λάβει να κάνει το έργο δεν μπορούσε να τελειώσει. Και την αλλάξανε μετά από 8 χρόνια. Ενώ το κόστος είχε πάει 10 φορές πάνω. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα για υπερβάσεις κόστους 5, 10, 15 φορές. Δεν είναι μόνο το αεροδρόμιο του Βερολίνου. Το έχουμε δει και στην Ελλάδα το έργο αυτό σε πάρα πολύ. Για το Βερολίνο αναφέρεται ο φίλος, ακριβώς γι' αυτό απαντάει στο chat. Υπάρχουν άπειρα έργα τα οποία οι υπερβάσεις είναι ασύλληπτες. Δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη, αν η επιστήμη μπορεί να το χειριστεί. Έχει να κάνει και με politics. Να πω μια περίπτωση, ήταν και στο Τσέρνομπιλ, ο πυρηνικός αντιδραστήρας, ο οποίος είχε κατασκευαστεί και οδήγησε σε αυτό το ατύχημα, ύστερα από μια σωρία ανθρωπίνων λαθών και κατασκευαστικών επίσης λαθών. Ο αντιδραστήρας αυτός είχε παραδοθεί νωρίτερα από ό,τι έπρεπε κανονικά. Ναι. Το οποίο εκεί είχαμε ίσως παράδοση, κάτι παραπάνω από έγκαιρη, αλλά με κατασκευαστικά λάθη. Δεν σημαίνει τίποτα, μπορεί να παραδώσω νωρίς με πρόβλημα ποιότητας. Κύριε Γιώτη, ο Δημήτρης ρωτά στο chat, είναι αργά να πιστοποιηθεί κάποιος το PMP αν έχει ξεπεράσει τα 40? Οι μαθητές με εμένα στο PMP, Δημήτρη, είναι από 25 έως 65, οπότε καθόλου. Σε πάρα πολλές χώρες στον πλανήτη δεν μπορείς να πάρεις έργο αν δεν έχεις PMP. Και όταν βγει η αγγελία και η αγγελία μέσα λέει για πιστοποίηση σε project management, να ξέρετε ότι κανένα βιογραφικό δεν επιβιώνει αν δεν έχει πιστοποίηση. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι ρωτάει τι γίνεται με την πιστοποίηση. Εάν αυτός ο οποίος βγάλει την αγγελία ζητάει πιστοποίηση για project management, ακόμα και αν το έχει επιθυμητό και όχι υποχρεωτικό, δεν επιβιώνει εύκολα βιογραφικό που δεν έχει πιστοποίηση. Δυστυχώς. Ρωτάω, Δημήτρης, επίσης ανανεώνεται η ισχύ της πιστοποίησης και ποιο είναι το σύνηθες κόστος σε χρόνο και χρήμα για να πιστοποιηθεί? Η πιστοποίηση PMP θέλει περίπου 6 με 8 μήνες για πιστοποίηση. Θέλει περίπου 2.000 ευρώ συνολικά και θέλει από 200 έως 500 ώρες προσπάθεια για να πάει κάποιος να πιστοποιηθεί. Άρα είναι σαν να κάνει κάποιος μεταπτυχιακό. Θέλει commitment. Ισχύει για 3 χρόνια. Στα 3 χρόνια ανανεώνεται. Δεν θέλει εξέταση όμως. Έχει κάποιες πιστοτικές μονάδες τις οποίες μαζεύουμε. Η ανανέωση είναι εύκολη. Το δύσκολο είναι να πιστοποιηθεί κάποιος την πρώτη φορά. Άρα όποιος θέλει να πάει για την πιστοποίηση PMP, θα πρέπει να έχει στην ατζέντα του γραμμένες 300 με 400 ώρες. Και τα χρήματα. Τα χρήματα είναι πιο εύκολο να τα βρούμε από ότι είναι οι ώρες. Οι ώρες είναι το δύσκολο. Άλλη ερώτηση. Δεν έχουμε κάτι άλλο από ό,τι βλέπω. Στο CISA πρόγραμμα στον Πειραιά καλύπτουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία είναι για την πιστοποίηση. Βέβαια δεν αρκεί το πρόγραμμα μόνο για την πιστοποίηση. Αλλά το πρόγραμμα αυτό είναι βασισμένο πάνω στην ύλη η οποία απαιτείται για το PMP. Είμαστε OK, μπορώ να κάνω stop sharing πλέον? Ναι, θα το κάνω. Κάντε το εσείς. Μισό λεπτό. Έκανα stop sharing. Πολύ ωραία. Οπότε να περάσουμε στον κύριο Σημακόπουλο. Ναι, OK, ευχαριστώ. Ωραία, καλησπέρα σε όλους σας. Ακούσαμε δύο πάρα πολύ καλές εισηγήσεις στο χώρο της συστημικής προσέγγισης και του project management με βάση συστημική προσέγγιση. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω εγώ πολύ περιληπτικά το CSAP πρόγραμμα. CSAP σημαίνει Certified Systemic Analyst Professional. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ιδιαίτερα το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης έχει χαρακτηρίσει το πρόγραμμα αυτό ως Mastering Program. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το πρόγραμμά μας.
Το πρόγραμμα επιθεωρείται από την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών και η Ελληνική Εταιρεία και ο Μιλών προεδρεύω της European Union for Systemics, που είναι μια μεγάλη τιμή για την χώρα μας, που επιστάμεθα αυτού του γνωστικού αντικειμένου. Ο κύριος Γιώτης και ο κύριος Βάρσος παρουσίασαν το γνωστικό αντικείμενο της συστημικής και εγώ θα σας δείξω αυτή τη στιγμή ποιο είναι το γνωστικό αντικείμενο που κυριαρχεί στο χώρο του management, του συστημικού management. Όσοι αρκετοί από εσάς είστε μέλη του Facebook, θα έχετε δει ότι πολλά σεμινάρια και πολλά short courses γίνονται πάνω στο design thinking. Εμείς λοιπόν προβάλλουμε το systemic design thinking for business creativity και όπως είπαν και οι δύο προλαλήσαντες συζητητές, είμαστε προς το πόρι στη διεθνή κοινότητα που προβάλλουμε αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή προβάλλουμε συστημικές μεθοδολογίες, τον τρόπο σκέψεως για επιχειρηματική δημιουργικότητα. Εάν δείτε το αντικείμενο αυτό στη διεθνή κοινότητα, τα ιδρύματα που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο είναι το Executive MBA του MIT, το INSEAD και εμείς το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το SISAP είναι ένα πρόγραμμα με πιστοποίηση. Σας τα είπε ο κύριος Γιώτης ότι χωρίς πιστοποίηση πλέον δεν πουλάει το βιογραφικό σημείωμα. Πουλάει, αλλά δεν πουλάει στην έκταση που πουλάνε τα βιογραφικά με πιστοποίησης. Έχουμε επιτύχει στη χώρα μας ότι αυτό το πρόγραμμα έχει αναγνωριστεί από το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μέσω του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προσφέρουμε άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους απόφοιτους προγράμματος και αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν μπορείς να τα πάρεις από άλλο πρόγραμμα management. Ευελπιστώ στο μέλλον και άλλα προγράμματα να αναγνωριστούν από τα επιμελητήρια της χώρας. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο επάνω και προσφέρεται επάνω στο ISO 9001 του 2015 και εμείς πιστοποιούμε με το ISO 17024. Στόχος του προγράμματος, θα έλεγα, είναι οι τρεις λέξεις Education, Empowerment και Experience. Τη λέμε 3E Human-Centered Approach. Συνεπώς, στο CSAP προσφέρουμε εκπαίδευση, ενδυνάμωση και εμπειρία. Η επαγγελματική μας προσέγγιση είναι εμπειρία και εργαλεία. Ήδη ο κύριος Βάρσος και ο κύριος Γιώτης σας έδειξαν κάποια από τα εργαλεία που προσφέρουμε δωρεάν από το πρόγραμμά μας. Μία πολύ σύντομη παρουσίαση. Έχουμε επαγγελματικά μαθήματα κορμού, έχουμε επαγγελματικές υποχρεωτικές ειδικεύσεις και επιπλέον πιστοποίησης και έχουμε και μη υποχρεωτικές ειδικεύσεις για επιπλέον πιστοποίησης. Ό,τι ακούσατε από τους δύο προλαλήσαντες συζητητές συγκεντρώνονται στη σύντομη αυτή παρουσίαση που πραγματοποιεί ο Μιλών. Πάμε στα μαθήματα κορμού. Μαθήματα κορμού είναι οι συστημικές μεθοδολογίες και πολυμεθοδολογίες που διδάσκει ο Μιλών. Μία από αυτές τις συστημικές μεθοδολογίες είναι η DCSIM συστημική μεθοδολογία και το αντίστοιχο λογισμικό της που είναι το DCSIM Case Tool. Θα δούμε σήμερα εφαρμογές σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Είναι το στρατηγικό συστημικό management στην πράξη, το οποίο διδάσκει ο κύριος Βάρσος. Η συστημική δυναμική είναι ένα γνωστικό αντικείμενο που κυρίως διδάσκεται στο Executive MBA του MIT.
Πρακτικά αυτοί προσφέρουν το Vensim λογισμικό, εμείς προσφέρουμε και το AnyLogic και το Forion. Τα συστημικά αρχέτυπα τα διδάσκει ο κύριος Βάρσος και το μοντέλο του βιώσιμου συστήματος, το οποίο αναφέρθηκε, αν θυμόσαστε, στο slide πάνω δεξιά, και το λογισμικό βιασμό, το διδάσκει ο κύριος Βάρσος. Εκείνο όμως που θέλω να επιστήσω την προσοχή σας είναι το συστημικό επιστημονικό θαύμα των συστημικών μεθοδολογιών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μία συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε στρατηγικό επίπεδο, π.χ. σε ένα νοσοκομείο. Η ίδια συστημική μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα επίπεδο middle management και η ίδια συστημική μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε μία ανάλυση διαδικασιών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη DCSIM συστημική μεθοδολογία και να δούμε μία εφαρμογή που έχει γίνει στο Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του Λαϊκού Νοσοκομείου. Αυτή είναι η συστημική, δεν θα την αναλύσω βέβαια, μεθοδολογία DCSIM, και αυτό εδώ είναι ο έλεγχος. Η κυβερνητική που αναφέρθηκε προηγουμένως είναι η επιστήμη του ελέγχου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μία σχεδιαστική μεθοδολογία, ένας σχεδιαστικός τρόπος σκέψεως. Το ετοιμάσαμε, το παραδώσαμε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο Κέντρο Αιμοδοσίας, και τους βοηθήσαμε στην αναδιοργάνωσή τους. Η ίδια μεθοδολογία τώρα θα την εφαρμόσουμε, είναι αυτό που έλεγα το συστημικό θαύμα, σε μέσο μακροπρόθεσμο καλλιεργητικό δάνειο, επειδή το έχω κάνει εγώ, μπορώ να πω ότι είχε γίνει στην Αγροτική Τράπεζα, στην οποία ήμουνα σύμβουλος. Βλέπουμε τους customers, βλέπουμε το branch, εδώ είναι οι υπάλληλοι και εδώ είναι η διαδικασία σε καθαρά επίπεδο διαδικασιών, πώς σχεδιάζεται η διαδικασία. Όσοι γνωρίζουν workflow system, γνωρίζουν ότι το αντικείμενο αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στην ανάλυση διαδικασιών ή και διεργασιών. Και εδώ είναι ο έλεγχος. Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη εφαρμογή της DCSIM. Παίρνω μία μεθοδολογία σε μία πολύ γνωστή φαρμακευτική εταιρεία. Είναι στην εταιρεία που μου έχει επιτραπεί να χρησιμοποιήσω, το όνομά της είναι η BASF. Πάνω εδώ, όπως δείχνει ο κένσορας μου, είναι το πρόβλημα. Αυτό εδώ είναι το υπόλοιπο εσωτερικό περιβάλλον και αυτό εδώ είναι το εξωτερικό περιβάλλον του προβλήματος. Αυτή είναι η δομή του συστήματος. Αυτός εδώ είναι, αυτές είναι οι επικοινωνίες του συστήματος. Αυτό που βλέπετε είναι προϊόν του λογισμικού που χρησιμοποιούμε και που έχουμε αναπτύξει εμείς στο SysApp. Και αυτός εδώ είναι ο έλεγχος. Αυτή εδώ είναι μία βελτίωση του συστήματος, όπου εδώ είναι ένα πραγματικό project, όπως έλεγε ο κύριος Γιώτης. Εδώ εισάγαγαμε τον business analyst στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Μάλιστα, το πρόσωπο αυτό ήταν φοιτητής μας του προγράμματος. Και εδώ βλέπουμε τη σύγκριση, αυτά που σας έλεγε ο κύριος Γιώτης, της υπάρχουσας κατάστασης και της βελτιωμένης κατάστασης. Μιλάει μόνο του. Σας είπε ο κύριος Γιώτης για εικόνες. Αυτή είναι η αξία. Αυτή είναι η γλώσσα επικοινωνίας πλέον στην αγορά. Προχωράμε στη δεύτερη κατηγορία της επαγγελματικής συστημικής, που είναι οι εφαρμογές της συστημικής σκέψης και της θεωρίας των συστημάτων. Ένα γνωστικό αντικείμενο είναι οι συστημικές διαπραγματεύσεις, το Synolic Model και το NLP System με εφαρμογές στις επιχειρήσεις. Το NLP είναι ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός. Το συστημικό marketing, το συστημικό professional and personal branding είναι το branding μιας εταιρείας και το personal branding είναι το branding ενός στελέχους μιας επιχείρησης. Κάτι που δεν έχω στις διαφάνειές μου, πρόσφατα παρουσιάσαμε το συστημικό digital marketing. Και τώρα έρχομαι σε ένα αντικείμενο που είμαστε και σε αυτό πρωτοπόροι, που είναι οι συλλογικές αποφάσεις, που είναι για ένα project, οι οποίες
βγαίνουν από την ομάδα ενός project και πρέπει να καταλήξουν σε ομοφωνία για να προχωρήσει το project. Χρησιμοποιείται η συστημική μεθοδολογία STD και το λογισμικό Cognisco. Είναι κάτι πραγματικά που φέρει επανάσταση στην πορεία των σύγχρονων projects. Έκτον είναι τα professional systemings through vision analytics και βέβαια through business intelligence. Και βέβαια και ποιος δεν γνωρίζει το business plan, το οποίο παρακολουθούμε μέσα από το γνωστό εργαλείο του Business Model Canvas. Εάν γράψετε στο Facebook Business και στο Google Business Model Canvas, θα βγάλετε πάρα πολλά σχέδια. Ακόμα μπορείτε να δείτε και το Business Model Canvas του Facebook. Όμως, κανένα από αυτά τα σχέδια δεν προσφέρει πραγματική κίνηση των πληροφοριών του business plan μέσω του business model canvas. Εμείς λοιπόν προσφέρουμε την καινοτομία του business system dynamics σε πάρα πολλά επίπεδα της επιχείρησης για το business plan. Και βέβαια systems thinking για supply chain management. Και το αντικείμενο στο οποίο πραγματικά είμαστε υπερήφανοι, το παρουσιάζει ο κύριος Γιώτης, είναι το crisis management. Σας είπε ο κύριος Βάρσος, συγγνώμη, σας είπε μερικά πράγματα ο κύριος Βάρσος, Crisis Management Organization και επιχειρηματική συνέχεια. Τώρα λοιπόν θα σας δείξω μια πραγματική εφαρμογή που έλαβε χώρα σε πολύ γνωστή φαρμακευτική εταιρεία, όπου χρησιμοποίησαμε το Business System Dynamics και μένα από τα λογισμικά Vensim, Manilogic και Forio. Μιλάμε για πολύ γνωστή ελληνική φαρμακευτική εταιρεία, όπου εδώ βλέπετε τα 9 υποσυστήματα του Canva. Είναι, όπως αναφέρω αριστικά, αριστερά είναι επαγγελματική συστημική δυναμική. Αναφερόμεθα στο business plan και πιο συγκεκριμένα στο business model canvas. Αυτό εδώ είναι το βασικό. Ο βασικός σχεδιασμός του Canva για το business plan. Για να δείτε τι υπάρχει κάτω τουλάχιστον από ένα από αυτά τα συστήματα, ας πάρουμε τα key activities. Αυτό λοιπόν είναι το σχεδιαστικό κομμάτι που υπάρχει κάτω από τα key activities και υπάρχει κάτι τέτοιο σε κάθε ένα από αυτά τα υποσυστήματα, όπου στο τέλος μπορούμε να δούμε αυτό που ανέφερε ο κύριος Βάρσος, το performance του business plan σε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούμε, είτε σε περίοδο έτους, σε περίοδο εξαμήνου ή σε περίοδο τριμήνου ή σε περίοδο πενταετίας. Και τώρα πάμε στις επαγγελματικές υποχρεωτικές ειδικεύσεις. Ανέφερε πάρα πολύ καλά ο κύριος Γιώτης για το project management. Ένα μεγάλο κομμάτι της ύλης διδάσκεται στο πρόγραμμά μας. Είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας. Το καλύπτει ο κύριος Γιώτης. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Γιώτης είναι ό,τι καλύτερο, κατά τη γνώμη μου, έχουμε στη χώρα μας επάνω στο project management. Και βέβαια, με την βοήθεια του κυρίου Γιώτη, μπορεί να οδηγηθείτε σε ό,τι καλύτερο υπάρχει από το PMI στο PMP. Βεβαίως εξετάσεις, αυτό δεν το ανέφερε ο κύριος Γιώτης, μπορείτε να δώσετε, δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε στην Αμερική, μπορεί να δώσετε από εδώ, από την Ελλάδα. Το κόστος του, σας το είπε, είναι περίπου στα 2.000 ευρώ και αυτό είναι πλέον του κόστους του προγράμματός μας. Και πάμε και σε άλλες ειδικεύσεις, υποχρεωτικές ειδικεύσεις που παίρνετε από το πρόγραμμα. Είναι τα γνωστά ERP της συστήματα, ήδη μίλησε για το SAP ο κύριος Γιώτης, το Lean Six Sigma, το Knowledge Management, κάτι που ίσως γνωρίζετε ως Business Coaching. Εμείς παρουσιάζουμε το Systemic Business Coaching. Το Business Process Management, τι είναι, το γνωρίζετε όλοι, είναι η ανάλυση διαδικασιών και διεργασιών. Το TQM, το Total Quality Management, το Corporate Governance, το Business Ethics, τις συστημικές πωλήσεις,
τη διαχείριση επικοινωνιών και αρκετά επαγγελματικά σεμινάρια. Οι φοιτητές μας μετά το πρώτο έτος σπουδών που λαμβάνουν χώρα μόνο Σάββατο πρωί, γιατί απευθυνόμεθα όπως είπα σε επαγγελματίες, το δεύτερο έτος ετοιμάζουν με τη χρήση των εργαλείων που προσφέρεται δωρεάν στους φοιτητές μας την ανάπτυξη της ατομικής υποχρεωτικής μελέτης που γίνεται εφαρμογή στο δικό τους επαγγελματικό περιβάλλον. Και βεβαίως είναι υποχρεωμένοι να την παρουσιάσουν στο επόμενο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Τιμικών Μελετών. Φέτος το συνέδριο θα είναι online και όσοι από εσάς επιθυμείτε θα έχουμε κάποια επικοινωνία μέσω του κυρίου Καλαχάνη να συμμετέχετε. Θα είναι χαρά μας, θα είναι δωρεάν. Είναι το 11ο Congress της European Union for Systemics και το 17ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Τιμικών Μελετών, το οποίο θα λάβει, όπως σας είπα, χώρα 6 με 9 Οκτωβρίου, τρέχοντος έτος. Μη υποχρεωτικές ειδικεύσεις. Ευελπιστώ ότι το New York College είναι Cisco Academy. Εμείς είμαστε Cisco Academy και μπορείτε είτε μέσω ημών είτε μέσω το New York College να πάρετε αυτή την πολύ σημαντική πιστοποίηση που λέγεται CCNA και η οποία ανοίγει πολλούς δρόμους όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τα δίκτυα. Η άλλη πιστοποίηση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική αλλά μπορούμε να την προσφέρουμε, είναι η γνωστή, το γνωστό SAP, το οποίο μίλησε ήδη ο κύριος Γιώτης, αλλά το μικρό SAP, όπως λέμε, το Business One, το οποίο, με το οποίο καλύπτεται τουλάχιστον το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων. Εάν πιστοποιηθείτε στο Business One Consultant, σας διαβεβαιώνω ότι οπωσδήποτε θα βρείτε εργασία. Μέσω του SISAP, λοιπόν, παίρνετε μία πιστοποίηση από το ΚΕΔΙΒΗΜ, το Πανεπιστημίου Πειραιώς, και προσφέρει 30 ECVET. Είναι credits πάρα πολύ σημαντικά για επαγγελματία, λαμβανωμένου υπόψη ότι κάθε τέτοιο credit αντιστοιχεί σε 25 ώρες δασκαλίας. Επίσης, παίρνετε πιστοποιητικό από την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών. Το PMP σας βοηθάμε και μέσω του κυρίου Γιώτη και της εταιρείας του να δώσετε εξετάσεις στο PMI, να λάβετε το PMP. Το CCNA μίλησα ήδη και για το CSAP Business One ήδη σας μίλησα. Το CSAP λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Χρησιμοποιούμε WebEx, είναι κάτι αντίστοιχο του Zoom και εφόσον ανοίξουν τα πανεπιστήμια, θα μπορούν οι κάτοικοι της Αττικής να το παρακολουθήσουν ή όσοι είναι εκτός Αττικής και στο εξωτερικό, το παρακολουθούν ζωντανά εξ αποστάσεως. Τώρα να δούμε, κλείνοντας, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ΣΑΠ. Πρώτον και σημαντικότερον, είναι χαρά μας που το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος προσφέρει την άσκηση επαγγέλματος, την άδεια άσκηση επαγγέλματος που ήδη σας ανέφερα. Είναι μοναδική διεθνής πιστοποίηση στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Γίνεται σημαντική χρήση συστημικών μεθοδολογιών επαγγελματικής προσέγγισης. Έχουμε υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές ειδικεύσεις για πιστοποίησης. Ασχολούμεθα με ERP συστήματα, σας το είπα ήδη. Εκμεταλλευόμεθα με τον καλύτερο τρόπο τα δίκτυα της επιχείρησης και του οργανισμού, μιλάω και wireless δίκτυα, εκτός από τα σταθερά, προσφέρουμε γέφυρες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δεχόμεθα επαγγελματίες, κυρίως επαγγελματίες στο πρόγραμμα, με ή χωρίς πτυχίο, αρκεί η επαγγελματική τους εμπειρία να έχει συνάφεια με το πρόγραμμα, με την ύλη του προγράμματος ΣΥΣΑΠ, αλλιώς δεν θα μπορούν να το παρακολουθήσουν. Και βέβαια οι απόφοιτοί μας έχουν μεγάλη απορροφητικότητα στην έβρεση και μεταγραφή εργασίας. Κλείνοντας, ποια είναι τα ωφέλη ενός στελέχους που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα? Ενίσχυση ευχεριών και προαγωγών, αναβάθμιση τυπικών προσόντων, μοναδική
επαγγελματική διαφοροποίηση λόγω των καινοτομιών που έχουμε, βελτίωση της επαγγελματικής εικόνας personal και professional branding, ενίσχυση επαγγελματικής δικτύωσης, αποδεδειγμένη εφαρμοσμένη εμπειρία, είναι εμφανές αυτό, και σίγουρα το πιστά πιστοποιητικά μπορεί να πάρει από μας το στέλεχος που θα έρθει στο πρόγραμμα, αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Τώρα, αυτά όσον αναφορά τα ωφέλη του στελέχους. Πάμε στα ωφέλη των επιχειρήσεων και των οργανισμών που θα στείλουν στελέχη τους στο πρόγραμμα. Ενίσχυση, τα ωφέλη που θα πάρουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί είναι ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγικότητας, ανάπτυξη των στελεχών τους, δημιουργία σύγκλησης των απόψεων και συνοχής ομάδων, αυτή είναι η καινοτομία μας, για την οποία σας ανέφερα με την SDD συστημική μεθοδολογία, αύξηση αποδοτικότητας, σας μίλησε ο κύριος Βάρσος, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, σας μίλησε ο κύριος Βάρσος, και σίγουρα αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων, πάλι σας μίλησε και ο κύριος Βάσος και ο κύριος Γιώτης. Το πρόγραμμα μας λοιπόν έχει ένα πολύ χαμηλό κόστος, 1.980 ευρώ, είναι για να καλύψει τα χρήματα που ζητάει το Πανεπιστήμιο ως δίδακτρα και τα έξοδά του. Και ο λόγος που είναι πολύ χαμηλό είναι γιατί οι εισηγητές του δεν αμείβονται. Και ο Μιλών, που είναι επιστημονικός και ακαδημαϊκός υπεύθυνος, επίσης δεν αμείβεται. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να εκμεταλλευτείτε την προσφορά μας, την προσφορά στην ελληνική κοινωνία, και είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι που το New York College είναι κοντά μας και χέρι-χέρι προχωράμε να βοηθήσουμε την κοινωνία. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Καραχάνη να στείλει στο chat το κείμενο που του έστειλα. Το κείμενο που μου στείλατε ήταν αρκετά μεγάλο, δεν χωρούσε όμως. Ωστόσο, να πω για τους φίλους, έχουμε βάλει με καρφίτσα, έχουμε βάλει ένα pin, πληροφορίες για το πρόγραμμα, που μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα σας και να διαβάσουν τα πάντα. Βρίσκεται μέσα σε ένα μπλε πλαίσιο, οπότε φίλοι τηλεθεατές που ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν μέσα και να πάρουν όποια πληροφορία θέλουν και φυσικά να επικοινωνήσουν και μαζί σας. Ωραία. Ερωτήσεις, κύριε Καραχάνη. Έχουμε κάποια ερώτηση από κάποιον τηλεθεατή? Κάποια καινούργια ερώτηση ενδεχομένως? Για την ώρα δεν βλέπω κάτι στο chat. Νομίζω ότι οι περισσότεροι παρακολουθούσαν, ήταν engaged όπως λέμε με τις εισηγήσεις σας. Εγώ αυτό μπορούσα να έχω το λόγο... Παρακαλώ, κύριε Βάρσο, βεβαίως. Για ένα λεπτό. Και θα απαντήσω σε μία ερώτηση την οποία δεχόμαστε συνήθως. Δεν έτυχε να τη δεχτούμε σήμερα, τη δεχόμαστε πάντα. Μιλήσαμε σήμερα για πολυεθνικές εταιρείες και για τη συστημική και για το project management, και πολλές φορές ο κόσμος μου κάνει την εξής ερώτηση. Η συστημική έχει εφαρμογή στην Ελλάδα? Έχει εφαρμογή δηλαδή στη μικρομεσαία επιχείρηση? Και είναι σημαντικό να πούμε πως αυτά που είπαμε απόψε έχουν εφαρμογή σε επίπεδο κράτους, σε επίπεδο οργανισμού, σε επίπεδο μικρής εταιρείας και μπορεί να εφαρμοστούν και σε εταιρείες των τριών ατόμων. Το Business Model Canvas που είπε ο κ. Σιμακόπουλος πριν αφορά σε ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πολύ μικρή εταιρεία, είτε είναι startup είτε είναι μια μικρή ελληνική εταιρεία, για να καθορίσει ένα πλάνο δράσης το οποίο είναι ελεγχόμενο. Εγώ χρησιμοποιώ τη συστημική και σε επίπεδο ατόμου, και ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία για να μπορέσει να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα που διέπει σήμερα τους σύγχρονους οργανισμούς. Μην γίνει αντιληπτό ότι επειδή ακούγονται λίγο σύνθετα τα αντικείμενα για τα οποία συζητήσαμε, πως είναι αποκλειστικά για πολυεθνικές εταιρείες. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ένα άτομο και για ένα συγκεκριμένο project. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό νομίζω να καταλάβουμε όλοι. Πως η συστημική δεν είναι κάτι θεωρητικό το οποίο γίνεται από πολυεθνικές, αλλά είναι ένα πρακτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε οργανισμό, οποιοδήποτε μεγέθους. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ μια ερώτηση να κάνω. Ποιο είναι το feedback το οποίο παίρνετε από φίτους του προγράμματος, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας, πώς έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν την αποκτηθήσα γνώση πάνω στη δουλειά τους? Εάν μπορώ, κύριε Σιμακόπουλο, να απαντήσω εγώ. Ναι, βεβαίως. Στο C-SAP έχουμε ένα μότο, λένε στο χωριό μου. Χτίζουμε ένα δίκτυο. Χτίζουμε μια κοινότητα. Δεν νομίζω πως έχει περάσει κάποιος από το πρόγραμμά μας, ο οποίος δεν είναι ακόμη συνδεδεμένος με το πρόγραμμά μας. Οι φοιτητές έρχονται στα συνέδρια και κάνοντας αυτό εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους και λαμβάνουν και νέα πληροφορία και μέσω αυτού του δικτύου που δημιουργείται μια κοινότητα, στην κυριολεξία μια κοινότητα, όπου ο καθένας υποστηρίζει όλους τους υπολείπους. Δεν είναι κάτι λοιπόν, και η συστημική γενικότερα δεν είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθήσει κάποιος για ένα διάστημα, θα πάρει κάποιο τίτλο και θα απομακρυνθεί. Μένει πάντα κοντά μας. Είμαστε εκεί για να τον υποστηρίζουμε, είτε είναι σε επίπεδο έβρεσης εργασίας, είτε είναι σε επίπεδο επαγγελματικό, όπου του δίνουμε κάποια εργαλεία για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Και η κοινότητα αυτή είναι ισχυρή λόγω των μελών της, όχι λόγω του προγράμματος, λόγω των μελών της. Το πρόγραμμα είναι η κόλλα που τους δένει όλους μαζί. Έχουμε ένα φίλο ο οποίος, ο Πέτρος, ρωτάει, οι πιστοποιήσεις απαιτούν περαιτέρω έξοδα ή περιλαμβάνονται στα υπάρχοντα, προφανώς τα 1980 ευρώ, τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Οι πιστοποιήσεις για το PMI είναι επιπλέον έξοδο. Οι πιστοποιήσεις του CNA και του CSAP είναι επιπλέον έξοδο. Αλλά οι πιστοποιήσεις του Πανεπιστημίου είναι μέσα στα... Οι δύο επιστοποιήσεις που δίνει το Πανεπιστήμιο και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών είναι μέσα στα χρήματα. Μάλιστα. Εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση από τους φίλους και για να περάσουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο και το σημερινό webinar, να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι οι εισηγήσεις θα παραμείνουν ενεργές στο κανάλι μας στο YouTube, οπότε μπορούν όποτε θέλουν να μπουν να τις παρακολουθήσουν. Να επαναλάβω επίσης ότι στο chat, στο πάνω τμήμα που θα δείτε μία, έχουμε βάλει πιν, είναι η ιστοσελίδα του προγράμματος με τις πληροφορίες και φυσικά για επικοινωνία με τους συντελεστές. Εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ και τους τρεις για την πραγματικά εντυπωσιακή δουλειά την οποία κάνετε και να τα πω τα καλά θα τα λέμε, ότι είδα και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, το οποίο σημαίνει ότι η μέθοδος έχει μια τεράστια επιστημονική θεμελίωση από κάτω. Εγώ προσωπικά τα κοιτάω αυτά, επιστήμον είμαι και νομίζω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε κάθε φορά τους ειδικούς σε όποιον τομέα και αν βρίσκονται. Εγώ θα ήθελα μια... Κύριε Καλαχάνη, παρακαλώ, ναι, βεβαίως. Συγγνώμη, σχετικά με αυτό που λέτε, επειδή μας διακρίνει και η ταπεινότητα στο πρόγραμμα, σας το λέω, δηλαδή μιλάμε... Ανεξάρτητα από το πρόσωπό μου, οι δύο ομιλητές είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να βρείτε στην ελληνική αγορά, και ο κύριος Βάρσος και ο κύριος Γιώτης, λαμβανομένου υπόψη ότι βγάζουν το ψωμί τους από αυτή τη δουλειά. Ζούνε τις οικογένειές τους. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εμείς μαζί με τους συνεργάτες μου έχουμε το διεθνές περιοδικό, το IJAS, το International Journal of Applied Systemic Studies. Ήδη ο κύριος Βάρσος σε κάποια από αυτά που είπε τα ανέφερα από κάτω ως reference από δημοσιεύσεις που έχουμε. Αυτό είδα και εγώ. Ναι. Και αυτό είναι τιμή μας που η ελληνική, η διεθνής κοινότητα τιμά το περιοδικό μας και βρίσκεται σε πολύ καλή λίστα στα διεθνή ίντεξη των καταλόγων, θα ήθελα να το πω στα ελληνικά, των περιοδικών. Εγώ και στους σκόπους να σας ευχηθώ με το καλό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κορυφαία διεθνώς. Μακάρι να πάρει τον δρόμο του να πάει και εκεί. Να πάρει τις ετεροαναφορές του και να έχει μια ακόμη καλύτερη πορεία. Και είναι λοιπόν, πολύ ευχάριστο ότι είναι ελληνικό περιοδικό, να τα πούμε και τα καλά. Γίνονται πάρα πολύ καλά πράγματα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, είναι περιοδικό που συντονίζεται από τον ομιλούντα και αρκετούς Έλληνες, αλλά εκδίδεται από τον InterScience, ο οποίος InterScience έχει 500 τέτοια περιοδικά. Μιλάμε ότι είμαστε σε πολύ καλή θέση στην διεθνή κοινότητα. Και το ότι αυτή τη στιγμή συντονίζουμε την European Union for Systemics και τα στελέχη όπως ο κύριος Γιώτης και ο κύριος Βάσος είναι ό,τι σημαντικό έχουμε στη χώρα μας,
Νομίζω ότι τιμά όλους μας. Εμείς κρατάμε ένα ταπεινό προφίλ για να μπορούμε έτσι να είμαστε απλοί και να κάνουμε παραγωγική δουλειά. Είμαστε όλοι υπερήφανοι για τα στελέχη μας. Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα μια τελευταία κουβέντα από τον καθένα σας για να περάσουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο και του σημερινού webinar. Κύριος Βάρσος. Κύριος Βάρσος, πρώτον να ευχαριστήσω τον συντονιστή και το New York College για τη φιλοξενία και τη συνεργασία μας. Η συνεργασία μας αυτή είναι σημαντική για μας, γιατί όπως είπα πριν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό δίκτυο μέσω μιας ενεργής κοινότητας. Και κάθε άτομο που γνωρίζουμε μπαίνει στο δίκτυο αυτό προς βελτίωση όλων. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, να σας ενθαρρύνω ανεξάρτητα εάν υπάρχει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ή όχι, η συστημική επιστήμη γενικότερα είναι κάτι η οποία μπορεί να προσθέσει αξία στη ζωή καθενός, όχι μόνο στην επαγγελματική ζωή και στην προσωπική ζωή του καθενός, γιατί βιώνουμε μία δυναμική πολυπλοκότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί, να γίνει διαχειρίσιμη. Να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους για τα καλά τους λόγια εισηγητές και τον κύριο Σμακόπουλο και τον κύριο Γιώτη και πάνω απ' όλα τον συντονιστή, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά απόψε υπό δύσκολες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γιώτης. Δύο λόγια από μένα. Κοιτάζω αυτή τη στιγμή πόσες θέσεις αγγελίας υπάρχουν στο LinkedIn Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή στο LinkedIn Ελλάδος υπάρχουν 4.657 θέσεις. 4.657. Από αυτές τις αγγελίες, τη λέξη project την αναφέρουν 1.381. Στην Αγγλία, τώρα που μιλάμε, υπάρχουν 569.000 θέσεις εργασίας, άρα υπάρχουν 100 φορές περισσότερες από την Ελλάδα, ενώ ο πληθυσμός της Αγγλίας είναι 6 φορές περισσότερες. Και η λέξη project στην Αγγλία αναφέρεται σε 100.000 αγγελίες. Σας είπα και προηγουμένως, το project παράγει το μισό ΑΕΠ παγκοσμίως. Είναι η ζωή μας, είναι ένα σύστημα. Και ο κύριος λόγος που το σύστημα αυτό λειτουργεί ή δεν λειτουργεί είναι οι άνθρωποι. Το 95% των αποτυχιών στα project εξαρτάται από ανθρώπους, από stakeholders. Οπότε, στο πρόγραμμα αυτό του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καλύπτουμε το system που λέγεται project. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον συντονιστή και τον κύριο Σημακόπουλο και τον κύριο Βόρσο. Εγώ σας ευχαριστώ όλους, κύριε καθηγητά. Ήθελα να κλείσω, να πω ότι έχω την τιμή, τη χαρά να αναγνωρίσω όσους έχουμε εδώ στο Zoom, όπως είναι στελέχη πανεπιστημίων και οργανισμών, η κυρία Άννα Παπαστρατάκου από το Πανεπιστημίο Πελοποννήσου, τον κύριο Ακριβόπουλο, εισηγητή του προγράμματος, τον κύριο Γεώργιο Αναγνωστόπουλο, στέλεχο του προγράμματος. Λίγο να τρέξω λίγο. Αυτούς βλέπω τουλάχιστον μπροστά μου. Θέλω να ευχαριστήσω το New York College, τη διοίκηση του κολεγίου και είπα τις δύο κυρίες που ανέφερα. Θυμίστε. Κύριε Παπλάκου και την κυρία Αρβανίτη. Αρβανίτη, ναι. Και εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συνεργασία που είχαμε και θα χαρούμε στο μέλλον να δουλέψουμε λίγο παραπάνω ώστε και μαζί σας, κύριε Καλαχάνη, και γιατί έχω δει και τη δική σας δουλειά, μην νομίζετε, και έχω δει ότι έχετε κάνει πολύ καλό έργο. Έτσι θα χαρούμε και εμείς, μια και σας έχουμε απέναντί μας, να σας δώσουμε πεδίο να δημοσιεύσετε στο διεθνές μας περιοδικό. Ευχαριστώ όλους για τη σημερινή παρουσία σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ και τους τρεις σας. Ήταν, νομίζω, από τα πολύ ωραία webinars που έχουμε κάνει. Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους τηλεθεατές οι οποίοι έμειναν μαζί μας και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ενημερωθούν για τη συνέχεια των προσπαθειών μας. Μέχρι τότε λοιπόν να σας ευχηθούμε καλό βράδυ, προσοχή σε όλους γιατί οι καιροί είναι περίεργοι, να προσέχουμε, να παίρνουμε τα μέτρα τα οποία χρειάζονται και κυρίως να είμαστε όλοι υγιείς και ασφαλείς. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, από όλη την οικογένεια του New York College και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι εργάστηκαν σήμερα για αυτό το webinar, καλό βράδυ ευχόμαστε.